Αγαπητοί συναδελφοί, είναι οπωσδήποτε μια δύσκολη μέρα για όλους και είναι ώρα να αρχίσουμε. Έχουμε τη χαρά σήμερα να είναι μαζί μας ο Δημήτρης Πασπαράκης. Όλοι τον γνωρίζουμε και θα μας πει ένα θέμα που νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ εμάς τους παιδιάδρους όταν βλέπουμε παιδιά που έχουν μια διαλείπουσα χολότητα. Να πω και να επαναλάβω πάλι για το σεμινάριο το οποίο έχουμε 9 και 10 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Θα 7 συνεδρίες, πολλοί ομιλητές, πολλά μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, θέματα άκρως πρακτικά και καθημερινά. Και εκεί ο κύριος Πασπαράκης πάλι θα είναι ομιλητής και θα μας πει για την αυτή τη μόδα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στα παιδιά που κάνουν πολεμικές τέχνες ή και εξωθούνται στον πρωταθλητισμό και τι προβλήματα ή και τραυματισμούς ή και έτσι καταστάσεις μπορούμε να έχουμε σε αυτό τον πληθυσμό των παιδιών. Ωραία. Δημήτρη, μπορεί να αρχίσεις. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Δύσκολη μέρα, αλλά ελπίζω το θέμα να είναι λίγο έτσι πιο χαλαρό. Τα πρώτα βήματα, όπως ξέρουμε όλοι οι γονείς ή οι παππούδες, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μας κάνει περήφανο. Το παιδί σηκώνεται και περπατάει. Αυτό όσον αφορά εμάς. Όσον αφορά το παιδί, για το παιδί είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κάνει τις καινούριες του ανακαλύψεις. Θα κινηθεί μες στον χώρο του και θα δει τι υπάρχει. Επομένως, πρόκειται για μια περιπέτεια, η οποία, όπως όλες τις περιπέτειες, δεν είναι ένα ήσυχο ποτάμι. Μπορεί να οδηγήσει καμιά φορά στον παιδίατρο, καμιά φορά στην εφημερία και στο τέλος και καμιά φορά στον ορθοπαιδικό. Τώρα, επειδή μιλάμε για χολότητα, δύο κουβέντες για να ξέρουμε τι είναι, δεν είναι χολότητα. Η φυσιολογική βάδιση τι είναι, είναι μια κίνηση συμμετρική με εναλλασσόμενες ρυθμικές κινήσεις, ρυθμικές φάσεις. Δύο είναι. Η μία είναι η στήριξη και η άλλη είναι η αιώρηση. Το 60% είναι στήριξη και το άλλο 40% είναι αιώρηση. Και επομένως, χολότητα είναι ότι αλλάζει αυτή τη συμμετρία. Ότι αυξάνει την στήριξη και λατώνει την αιώρηση, πρακτικά αυτό γίνεται, είναι η κατάσταση εκείνη που δεν περπατάμε φυσιολογικά και επομένως έχουμε μη συμμετρική ανώμαλη και εργόδη εμπολής βάδιση. Και έχουμε επομένως χολότητα. Το συγκεκριμένο παιδί έχει ένα στυλ χολότητας, θα το ξαναπούμε και παρακάτω, αυτό ονομάζεται Stepage Gait. Είναι όταν σου κρέμεται το πόδι και εσύ σηκώνεις αρκετά το ισχύο και κάνεις αρκετά το γόνατο για να μπορέσεις να το φέρεις, να το ορίσεις και να το φέρεις μπροστά. Τώρα υπάρχει και μια επιδημιολογική έτσι ανάλυση της εμφάνισης χολότητας. Φαίνεται ότι είναι σε μια συχνότητα γύρω στο 2 της χιλίης. Πιο συχνότητα στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια. Ένα, δεν θα έλεγα μεγάλο, αλλά σημαντικό, σοβαρό ποσοστό εισαγωγών στο νοσοκομείο έχουν σχέση με τη χολότητα. Ένα 4% αντίστοιχο είναι η επίσκεψη στο εξωτερικό ιατρείο και εξίσου ποσοστό, 7% περίπου, στα παιδιατρικά ιατρία. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι πολύ κοινό σύμπτωμα, το ξέρουν οι παιδιάτροι πολύ καλά. Εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε βέβαια είναι ότι εισαγωγικά ότι είναι ένα ενόχλημα, είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να οφείλεται σε ένα αγκάθι, μπορεί να οφείλεται όμως και σε μια άλλη ιστορία πολύ πιο σοβαρή, όπως είναι μια συστηματική νόσος, λευχαιμία παραδείγματος χάρη. Και επίσης αυτό που πρέπει να θυμόμαστε εισαγωγικά είναι ότι μπορεί να προέρχεται βέβαια από το μυοσκελετικό σύστημα, αλλά μπορεί να έχει αιτία προέλευση και από άλλα σημεία τα οποία είναι άσχετα, όπως είναι η κοιλιά ή είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε αυτή εδώ τη μελέτη βλέπετε το μέγιστο ποσοστό, το 77,4%
είναι αυτή η περίφημη παροδική μενίτιδα. Υπάρχει ένα ποσοστό του 8,5% που είναι επιφυσιολίσθηση της μυριαίας κεφαλής, ένα 5% που είναι λοιμώξεις, η οστεοχονδρίτιδα της μυριαίας κεφαλής ένα 2,8% και τα άλλα είναι ένα 6%. Επομένως, εδώ με αυτό την πίτα έχει κανείς την εντύπωση και είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κανείς ότι χολότητα ίσον η μενίτιδα. Πάντως, αιτίες της χολότητας είναι πολλές. Είναι τραυματικές, λοιμώδεις, φλεγμονώδεις, νεοπλασίες, αίτια συγγενή, δυσπλασίες, νευρομυϊκές παθήσεις, αίτια μεταβολικά και άλλα αίτια. Συμπέρασμα, μισός Χάρισον, θυμόμαστε που διαβάζαμε κάποτε. Επομένως, αν κανείς θέλει να ρέπει λίγο προς την παιδιατρική, είτε γιατί έχει κάποιο βίτσιο, είτε διότι έχει σύζυγο, αν ξέρει, αν διαβάζει τα περί την χολότητα ή περί τη ραχιαλγία, ένα μεγάλο μέρος της παιδιατρικής του έχει καλύψει. Σε ό,τι αφορά τα τραυματικά αίτια, το πιο συχνό είναι το κάταγμα της πρώιμης παιδικής ηλικίας, αυτό το λεγόμενο toddler's fracture, το οποίο είναι ένα ρογμόδες κάταγμα στην κνήμη. Από τις λοιμώξεις, γνωστή είναι βέβαια συμπτικές καταστάσεις από τις αρθρώσεις, συμπτική αρθρίτιδα και οστεομιελίτιδα, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τη σπονδυλοδισκίτιδα και την πιομοιοσίτιδα. Από τις φλεγμονές, την παροδική μενίτιδα και το νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα προφανώς. Από τις νεοπλασίες, τις καλοήθεις όλες τις μορφές, τις κυστικές μορφές, μονίζεις, φλοιώδες, έλλειμμα κτλ. Ένα Ewing θα, όσο και να είναι η χολότη, θα συνοδεύονται τέτοια άλλα συμπτώματα που ας πούμε ότι δεν θα ξεφύγει εύκολα. Αλλά αυτά που θα, γι' αυτό τονίζω περισσότερο τη λευχαιμία και τον νευροβλάστημα, γιατί αυτά δεν πάει και πολύ στο μυαλό μας. Τα συγγενή αίτια εκτός από το συγγενές εξάρθρωνα του ισχύου, υπάρχει και ανισοσκελία, η οποία μπορεί να οφείλει σε πολλά αίτια, μεταξύ των οποίων είναι και το συγγενές δραποϊσχύο. Από τις δυσπλασίες, τις διάφορες, εκείνη που μπορεί να θυμόμαστε, είναι η επιφυσιολίσθηση της μοιραίας κεφαλής. Από τις νευρομυϊκές παθήσεις του ΑΝΤΕΜ. Και από τις άλλες αιτίες, ενδοκυλιακές, όπως η κολυβωτίδα και το απόστημα του ψωίτη. Άρα, εντόπισε οστά αρθρώσεις, μαλακαμόρια, σπονδυλική στήλη, νευρομυϊκής προέλευσης, νεοπλασματικές εξεργασίες, ενδοκυλιακή προέλευση ή μπορεί να συνδυάζεται με ένα συστηματικό νόσημα. Για να αρχίσουμε κάπου να το ξεδιαλύνουμε, καλό είναι να ξεχωρίζουμε τους συνήθεις και τους τύπους και τις συνήθεις αιτίες και να τις συνδυάζουμε με την ηλικία. Ένας καλός τρόπος να αρχίσουμε να κάνουμε μια πρώτη διαφορική διάγνωση μέσα στο μυαλό μας. Επομένως, μικρές ηλικίες από 0 μέχρι 4, είπαμε ότι είναι το κάταγμα της πρώιμης παιδικής ηλικίας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και οι λοιμώδεις καταστάσεις, που είναι η συμπτική αρθρίτιδα ή η οστεομιελίτιδα και η κλασική μενίτιδα. Και οι νεοπλασίες, τις οποίες ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε, ιδίως τις ενδοκυλιακές, νευροβλάστομα. Στην μεγαλύτερη ηλικία, από τα 4 μέχρι τα 10, εκτός από το τραύμα και τις λοιμώδεις καταστάσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια πάθηση που λέγεται επιφυσίτιδα της μοιραίας επίφυσης, η νόσος του Πέρθες, και να μην ξεχνάμε ότι είναι οι ηλικίες που έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα, είναι αυτές οι ηλικίες ανάμεσα στα 2-3 μέχρι την ηλικία των 10 ετών που έχουμε αυξημένη συχνότητα λευχαιμίας. Και στις μεγαλύτερες ηλικίες, άνω των 10, που μπαίνουμε πια σχεδόν στην εφηβεία, υπάρχουν πάλι τα ίδια τραύματα, νεοπλασίες και λοιμώξεις. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση που λέγεται επιφυσιολίσθηση της μοιραίας κεφαλής, όπου υπάρχει μια μετακίνηση του όλου του μοιραίου σε σχέση με την επίφυση στο επίπεδο του αυξητικού χόντρου της μοιραίας κεφαλής. Τώρα, η χολότητα τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ανώδυνη, μπορεί να είναι επώδυνη, μπορεί να είναι οξία ως εμφανιζόμενη, να είναι χρόνια, να συνοδεύεται από πυρετό, να υπάρχουν και συστηματική ιστοματολογία, πυρετή, δεκατική, πυρετική κίνηση, απόρριψη σωματικού βάρους,
να μην έχει το παιδί όρεξη. Και βέβαια, όπως είπαμε και πριν, παίζει ρόλο και η ηλικία. Άρα έχουμε τυχολότητα με τα χαρακτηριστικά της, τα δικά της, με τα συνοδά συμπτώματα και σε σχέση με την ηλικία. Και έτσι φτιάχνουμε το κοκτέιλ της διαφορικής διάγνωσης. Με τα κλασικά, κλινικός έλεγχος, ιστορικό και παρακλινικός έλεγχος. Σε ό,τι αφορά το ιστορικό, αν υπάρχει, νομίζω ότι αυτά τα είναι γνωστά πράγματα. Αναζητούμε αν υπάρχει στο οικογενειακό περιβάλλον κάτι το οποίο θα μας βοηθούσε. Αν κάποιος στην οικογένεια γεννήθηκε και είχε συγγενείς εξ άρθρου του ισχύου, παράδειγμα του κάνουμε, πολύ κλασικό ερώτημα. Εάν το αναμνηστικό της όλης ιστορίας δικαιολογεί το ενόχλημα, πέρασε το παιδί μια ίωση. Αν είχε μια ίωση και μάλιστα σχετικά πρόσφατη, ίσως αυτή η κολλότητα συνδυάζεται με έναν ερεθισμό της άρθρου του ισχύου και να είναι σαν απόρριο, να έχει μια ημενίτιδα. Υπάρχει τραυματισμός, αλλά να υπάρχει τραυματισμός και να είναι σαφές ότι υπάρχει τραυματισμός. Μην είναι ασαφές, γιατί μερικές φορές μπορεί να οδηγηθούμε σε περίεργους δρόμους. Αν πονάει ή δεν πονάει, αν εμφανίζεται οξέωση προοδευτικά, αν συνοδεύεται από, όπως είπαμε, από διάφορα άλλα εκδηλώσεις, πυρετός, ανοροξής κτλ. Άρα προσπαθούμε να προσδιορίσουμε την αιτία με αυτόν τον τρόπο. Με την κλινική εξέταση τώρα, ψάχνουμε να δούμε τι είδους είναι η χολότητα. Θα πούμε δύο κουβέντες, αν είναι ανταλλαγική η χολότητα ή μη ανταλλαγική η χολότητα. Αν μπορούμε να βρούμε το σημείο που προκαλεί τη χολότητα με την κλινική μας εξέταση. Και από εκεί και πέρα να ζητούμε αν υπάρχουν περιοχές αρθρώσεις που δεν είναι δίσκαμπτες γιατί είναι πόδινες και υπάρχει μυϊκός σπασμός και δεν μπορούν να κινηθούν μέσα στα πλαίσια της συλλογικού ευρωσκίνησης. Επομένως, εδώ προσπαθούμε να εντοπίσουμε με την κλινική εξέταση από πού προέρχεται όλο το πρόβλημα. Τώρα, η κλινική μας εξέταση στα κλασικά. Ας κάνω μια μικρή επανάληψη για τους νεότερους. Πάντα έχουμε τους νεότερους, να πούμε, που είναι το αλεξικέραμα. Επισκόπηση, κοιτάμε τη βάδιση, πώς είναι, εξετάζουμε το σκελετικά. Το νευρολογική δεν την ξεχνάμε, μια αδρή νευρολογική εξέταση. Δεν ξεχνάμε ποτέ την σπονδυλική στήλη και δεν ξεχνάμε ποτέ να ελέγξουμε και την κοιλιά. Και προφανώς πρέπει να μετρήσουμε και αν, να ξέρουμε να μετράμε από την προστιάνο λαγόνιο άκανθα μέχρι το έσω σφυρό ή μέχρι το έξω σφυρό, όχι από τον ομφαλό. Για να δούμε αν υπάρχει ανισοσκελία. Και βάζουμε το παιδί να περπατήσει και προσέχουμε τον τρόπο που περπατάει. Πολύ χοντρικά τα σας τα έχω γράψει αυτά, μοιάζουν να είναι περίπλοκα, δεν είναι τόσο απλά. Είναι απλά τα πράγματα. Το παιδί, όπως είδατε, αυτό που είδατε στο αρχικό εκείνο το βίντεο, που περπατάει με αυτό το drop foot που λέμε, πέφτει λίγο το πόδι, για να μην του σύρει το πόδι κάτω, πρέπει να έχει κάμψει λίγο το ισχύο παραπάνω και το γόνατο λίγο παραπάνω. Αυτό είναι το τύπου Steppage Gate και είναι νευρολογικές παθήσεις που προκαλούν αυτή την εικόνα. Άρα, αν είναι μια χολότητα ανώδυνη με μια τέτοια εικόνα, είναι εύκολο κατά κάποιο τρόπο να μας διευκολύνει αυτό να σκεφτούμε προς πλευρά μιας νευρομυϊκής ιστορίας. Αν αντίθετα έχουμε αυτό το Trendelenburg, το οποίο θα σας το δείξω αμέσως μετά, τότε έχουμε πτώση, εάν δηλαδή στηριζόμαστε το ένα πόδι, από την πλευρά λοιπόν του ποδιού που στηριζόμαστε, πρέπει να συσπαστούν οι απαγωγοί μίας, ούτως ώστε να κρατήσουν τη λεκάνη στην ευθεία. Αν εκείνη λοιπόν είναι αδύναμη, τότε το πόδι στο οποίο αιωρείται θα γίνει προς τα εκεί η λεκάνη. Δεν θα κρατηθεί και θα γίνει προς εκείνη τη μεριά που δεν υπάρχει υποστήριξη. Και αυτή είναι η κλασική περίπτωση ενός ισχύου το οποίο έχει πρόβλημα και όπως είναι στις δυσπλασίες του ισχύου, είτε το συγγενές εξάρθρο, μια κλασική εικόνα. Αν δεν μπορούμε να λυγίσουμε το γόνατο και πρέπει να κάνουμε μια κίνηση περιαγωγής, τότε αυτό μπορεί να σχετίζεται είτε με ανισοσκελία, είτε μπορεί να συνεργαστεί με διάφορες νευρολογικές καταστάσεις που κάνετε το πόδι την ποδοκνημική δίσκαμπτα. Είχε εγκεφαλική παράλυση, άλλες καταστάσεις. Και η κλασική υποποδία, το tip toeing, που είτε μπορεί να είναι ιδιοπαθές, είτε να οφείλεται σε ένα ξένο σώμα γιατί πονάει και δεν θέλει να το πατήσει, είτε σε οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με διαταραχές και της λειτουργίας του γαστροπνημίου. Αυτή είναι η εικόνα του σημείου Trendelenburg και της βάδης τύπου Trendelenburg. Δηλαδή, τι γίνεται, βλέπετε εδώ στηρίζεται στο αριστερό, δεν λειτουργούν οι απαγωγοί και πέφτει η λεκάνη από αυτή την πλευρά. Την ώρα που πέφτει, για να μην πέσει όλος ο ασθενής, ο εξεταζόμενος προς την πλευρά που δεν στηρίζεται, αναγκάζει να κάνει μια αντίστροφη κάμψη προς την αντίθετη πλευρά της μοδουλικής στήλης. Και έχουμε αυτή την εικόνα της, ας το πούμε, εξορροπιστικής σχολίωσης. Η κλινική εξέταση είναι, κοιτάμε και το εύρος κινήσεως των αρθρώσεων, αν υπάρχει περιορισμός, αν υπάρχει πόνος.
Και δεν ξεχνάμε να κοιτάξουμε με προσοχή τη σπονδυλική στήλη, γιατί δισκαμψίες στη σπονδυλική στήλη, ιδίως σε παιδιά και φίβους κάτω από 14-15 ετών, δεν σχετίζονται με κύλιμες σπονδυλίου δίσκου. Θα πρέπει να ψάξουμε για κάτι άλλο, και αυτό το κάτι άλλο πολλές φορές είναι η δισκίτιδα. Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις, αλλά ας πάμε σε αυτή που είναι λίγο πιο επίγουσα να την διαπιστώσουμε. Υπάρχει και η σπονδυλόλυση, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά επιμένω στη δισκίτιδα, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαφύγει. Με το τεστ αυτό της απαγωγής σε κάμψη και έξω στροφή, ελέγχουμε εκτός από την κίνηση του ισιού, ελέγχουμε και πόσο ανώδυνη είναι η κίνηση στην ιερολαγόνιο. Και είναι ένα σημείο μέσα στο οποίο μπορούμε να διακρίνουμε αν υπάρχει ιερολαγονίτιδα ή όχι. Αυτά όσον αφορά την κλινική εξέταση και στο εσωτερικό. Όσον αφορά τα απεικονιστικά, τα κλασικά, θα κάνουμε μια ακτινογραφία. Η ακτινογραφία που θα κάνουμε, βέβαια, θα πρέπει να πάει ανάλογα με το σημείο με το οποίο έχουμε μπει υποψία από τα προηγούμενα βήματα που έχουμε κάνει, από τη λήψη του εσωτερικού και από την κλινική μας εξέταση. Η κλασική ακτινογραφία λεκάνησης ισιού, που πρέπει να γίνει σε μεγάλο φιλμ, βλέπετε ότι απεικονίζει εδώ μια αρέωση μεγάλη, η οποία εμφανίζεται πλέον στην αξονική με αυτόν τον τρόπο. Η δεύτερος εύκολος τρόπος είναι, ήρθε πάνω στην ώρα η κυρία Μανώλη, αφορά το υπέρηχο, το οποίο μας διευκρινίζει πολλές φορές, μας λύνει τα χέρια στη διάγνωση, γιατί μπορούμε είτε να δούμε αν υπάρχει αύξηση του ενδαστρικού υγρού και με βάση αυτό να επιβεβαιώσουμε ότι όντως αυτή η ιστορία προέρχεται από το ισχύο και έχει σχέση με μια ημενίτιδα πιθανότατα, ή μπορούμε να δούμε το προφίλ εδώ του περιοστέου και να δούμε μια αποκόλληση περιοστέου που μπορεί να επιστοποιηθεί μόνο με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, και σε ένα αρχικό στάδιο, οπότε μπορεί από αυτό να καθοδηγηθούμε και να πούμε εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια στομιελίτιδα και να μην είναι ακόμα αρθρίτιδα, ή στο περίγραμμα της κεφαλής να έχουμε στοιχεία τέτοια που να μας λένε ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή υποψία ότι έχουμε είτε την επιφυσιολίσθηση που είναι λίγο δύσκολο κανείς να το κάνει λόγω της ηλικίας, ή να δει κανείς μια νόσο του πέφτες. Μια επιφυσίτητα της μοιραίας επίφυσης. Το επόμενο είναι το σπιθυρογράφημα, το οποίο μπορεί να δείξει τη γνωστή αυξημένο turnover και το οποίο επιστοποιείται συνεχεία με αυτή τη μαγνητική, η οποία είναι χαρακτηριστική, και να επιβεβαιώσουμε ότι εδώ πρόκειται για μια ιερολαγονίτιδα. Πέρα από αυτά όμως υπάρχει και η αξονική τομογραφία, αλλά έχει, γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία το ιστορικό και η προσεκτική και ενδελεχής κλινική εξέταση, γιατί πρέπει να κάνει κανείς μετά τους απεικονιστικούς ελέγχους λίγο στοχευμένα. Γιατί εδώ πέρα αυτή η υπερπλασία του φλοιού μαζί με τη φωλιά εδώ σημαίνει μαζί με μια τυπική κλινική εικόνα, αν είναι, που δεν είναι πάντα, αλλά συνήθως είναι, δηλαδή νυχτερινό άλογος που περνάει με σαλικυλικά, άρα είναι κάποιο οστεοειδές οστέωμα, το ανακαλύπτει κανείς και το πιστοποιεί με αυτόν τον τρόπο. Μετά τα απεικονιστικά έχουμε τους συνήθεις ελέγχους, τη γενική εξέταση αίματος, ταχύτητα, βιοχημικούς ελέγχους, ανοσολογικούς, καλλιέργηση κτλ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κοριτσάκι 18 μηνών, το οποίο έχει χολότητα στο αριστερό σκέλος και όταν μετρήθηκε είχε μια διαφορά στο μήκος. Άρα ιστορικό. Είχε τίποτα στο σόι κανένας, δεν υπήρχε τίποτα. Πυρετό δεν έχουμε, η χολότητα αυτή είναι ανώδυνη, δεν είναι οξέως εμφανιστής, αλλά φαίνεται ότι το είχε αυτό το τρόπο βάδισης εδώ και αρκετό διάστημα. Έχει αυτό που λέμε σημείο Trendelenburg, άρα έχουμε και την αδυναμία των απαγωγών και γέρνη σπονδυλική του στήλη αντίθετα προς το... Το αριστερό είναι το πρόβλημα, άρα η λεκάνη γέρνει προς τα δεξιά και επομένως η σπονδυλική του στήλη φεύγει προς τα αριστερά και μπορείς να το ισορροπήσει. Επομένως, εδώ τι θα σκεφτεί κανείς, κάταγμα να είναι λίγο δύσκολο, θα πόναγε. Ένα ανισοσκελία έχει, η ανισοσκελία δεν είναι πραγματική όμως, οφείλεται προφανώς σε κάτι άλλο που λέγεται εξάρτημα του ισχύου. Αυτή εδώ είναι η εικόνα του κατάγματος της πρώιμης παιδικής ηλικίας, το Toddler's Fracture, το οποίο είναι μη παρακτοπισμένο, έχει κάνει μία ρογμή, πρέπει κανείς να το προσέξει για να το δει, και συνήθως έχει σχέση με περιστροφή. Αυτό είναι όμως κάτι ανώδυνο όσον αφορά τις επιπτώσεις και όσον αφορά τη σοβαρότητά του. Εκείνο το οποίο είναι σοβαρό είναι ότι εδώ έχουμε ένα εξάρτημα ισχύου, γι' αυτό έχουμε και την...
Βλέπετε, μπαίνει και βγαίνει. Αυτό είναι το σημείο Μπάρλου και αυτό είναι το σημείο Ορτολάνη που αναστάσσεται. Αυτό βέβαια φαίνεται ωραία εδώ πέρα γιατί είναι το παιδί κοιμάται. Το θέμα είναι να το κάνεις την ώρα που το παιδί είναι εξύπνιο. Αυτό βέβαια είναι αντικείμενο άλλη συζήτηση και άλλη παρουσία και άλλων θεμάτων. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει στο μευτήριο. Η πρώτη διαπίστωση. Και αν εκεί δεν είχε διαπιστωθεί, όχι γιατί διέφυγε, γιατί όντως το ισχύο μπορεί να ήταν κατά τις νεότερες απόψεις και να μην ήταν τόσο ασταθές ώστε να έχει κανείς ένα τυπικό μπάρλο. Έπρεπε όμως το παιδί αυτό με βάση τις νεότερες οδηγίες να παρακολουθεί τακτικά. Άρα θα έπρεπε είτε ο παιδί του το παρακολουθεί ή οποιοδήποτε άλλος να έχει εντοπίσει ότι κάποια στάθεια κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή το βάρος ας πούμε της διάγνωσης έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Αυτό θέλω να τονίσω. Κατά τα άλλα ήταν μια περίπτωση τυπικής χολότητας που οφειλόταν σε μια δυσπλασία του ισχύου. Εδώ έχουμε ένα αγόρι 3 ετών που και αυτό έχει μια ανώδυνη χολότητα, η οποία εμφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 2012. Η αρχική διάγνωση ήταν totless fracture, αρχική διάγνωση ρογμόδες κάταγμα, και επειδή συνέχισε το παιδί να χωλαίνει, ήταν από κάποιο νησί, έγινε σπιθυρογράφημα και θεωρήθηκε ότι η εικόνα που παρουσίασε το σπιθυρογράφημα την εικόνα άση της νέκρος μυρίας κεφαλής και θεωρήθηκε ότι είναι νόσος του Πέρθες και μετά αυτό έγινε και συμπληρώθηκε με μια μαγνητική που μιλάει για μια αρχόμενη αρθρίτιδα ή μενίτιδα η οποία είναι με ερωτηματικό. Αυτή είναι η αρχική ακτινογραφία η οποία φας προφίλ δεν δείχνει πρακτικά τίποτα. Επομένως, αν μιλάει κανείς για μια Πέρθες, εδώ δεν περίμενε κανείς να τη δει, θα την έβλεπε στο σπιθυρογράφημα. Βλέπετε το σπιθυρογράφημα, λέει εξέταση στοιχεία που συνηγορούν με νέκρωση της της αριστερής μερίας κεφαλής. Και η μαγνητική τομογραφία, η οποία μιλάει ότι δεν ελέγχεται στην παρούσα εξέταση εικόνα νέκρωσης, αλλά μιλάει για μια πάχυση του αρθρικού θυλάκου, με ελαφρώς αυξημένη πρόσληψη στο πρόσθετο τμήμα της αριστερής ισχύου άρθρωσης, εν πάση περιπτώσει, πώς το λένε, απεικονίσεις που βάζουν στην υπόνοια ημενίτιδας. Συνέχισε το παιδί να έχει χολότητα, η οποία όταν το είδαμε ήταν πάρα πολύ έντονη, αλλά η ευαισθησία ήταν πολύ, δηλαδή δεν ήταν μια επώδυνη χολότητα χαρακτηριστικά, αλλά ήταν μια έντονη χολότητα χωρίς να έχει μεγάλη ευαισθησία. Ο περιορισμός της παθητικής κινήσης από την κλινική εξέταση δεν υπήρχε πρακτικά, ήταν πολύ μικρός, αλλά ήταν ένα παιδί που ουσιαστικά δυσκολευόταν πάρα πολύ να βαδίσει. Δηλαδή ήταν δυσανάλογη η κλινική εικόνα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, είτε τα αντικειμενικά ευρήματα, είτε τα από το ιστορικό ευρήματα, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι 15 πρώτου 2013 ακτινογραφία, δηλαδή αρκετούς μήνες μετά, όπου δεν θεωρήθηκε ότι υπάρχει κάτι το αξιόλογο σε μια πρώτη ματιά, γιατί αυτά έγιναν λίγο γρήγορα εκείνη τη μέρα. Στο σπιθυρογράφημα έχουμε μειωμένη καθέλωση του φαρμάκου, ύποπτο για Πέρθες και γίνεται το υπέρηχο, το οποίο δείχνει αυτό. Ξαναεκτιμούμε πάλι, γυρίζουμε πίσω και αυτές τις πρώτες ακτινογραφίες που σας είπα ότι δεν βλέπουμε κάτι αξιόλογο πριν από μερικές μέρες, τις ξανακοιτάμε εδώ στο αντίστοιχο σημείο και εκτιμούμε ότι αυτή η εικόνα είναι εικόνα αρρέωσης. Πιστοποιείται. Εδώ τονίζω και πάλι ότι μέσω του υπερίχου το είδαμε και όχι μέσω της ακτινογραφίας που έπρεπε να τη δούμε. Ασαφοποίηση φλοιού, τραύμα στο μελίδι ή άλλου τύπου αλλίωση, στην υπολογιστική τομογραφία, στο μυελόγραμμα, δίθηση από ομάδες ξομοιολικών κυττάρων, νευροβλάστομα ήταν αυτό. Άρα εδώ τι δεν εκτιμήθηκε, δεν εκτιμήθηκε η ηλικία, ότι ήταν ένα παιδί κάτω των 5 ετών. Άρα έπρεπε να έχει γίνει στα βήματά μας, είναι εκτός από την κλινική εξέταση και από τους απεικονιστικούς ελέγχους τους τυπικούς. Το υπέρηχο όταν θα το κάνουμε στο ισχύο ή σε μια άλλη άρθρωση, να μην ξεχνάμε ότι μπορεί, εάν η κατάσταση παρατείνεται, να κάνουμε υπέρηχο πάνω κάτω κελίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε. Τώρα, σε ηλικίες με 3 έως 6 ετών υπάρχει αυτή η περίφημα παροδική μενίτιδα που τι είναι μια αρθρίτιδα. Είναι που αρθρίτιδα θα μπορούσαμε να κάνουμε παντού και όταν λέμε μενίτιδα θα πρέπει να λέμε επιστημονικά μενίτιδα γόνατος, η μενίτιδα ισχύου. Επειδή όμως φαίνεται το ισχύο έχει μια ιδιόμορφη ευαισθησία, έχει πλέον ταυτιστεί με την μενίτιδα η αρθρίτιδα του ισχύου.
Είναι μια άγνωστη αιτιολογία σε ιδιοπαθή στα λίγα κατάσταση, αυτοϊόμενη. Διαρκεί μερικά 24 ώρα. Αφορά κυρίως τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια. Έχουμε φρήνη διαμφάνιση πόνου και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το γόνατο, είτε να προέρχεται από το γόνατο, είτε μπορεί να αντανακλά στο γόνατο, και εμείς να ψάχνουμε στο ισχύο και να είναι στο γόνατο το θέμα, ή να φαίνεται να ψάχνουμε στο γόνατο και το πρόβλημα να είναι στο ισχύο. Το παιδί αρνείται να βαδίζει, έχουν ένα ιδιαίωμορφο τρόπο να περπατούν. Πολλές φορές συνδυάζεται με υιογενείς λοιμώξεις του ανατεροαπνευστικού πρόσφατες ή σχετικά πρόσφατες. Η κίνηση σαφώς είναι περιορισμένη του ισχύου και είναι και επώδυνη αρκετές φορές, ή αν δεν θα έλεγα σχεδόν πάντα. Και συνήθως δεν υπάρχει υπηρετική κίνηση. Λυπάμαι που δεν παίζει αυτό το βίντεο, γιατί θα σας το δείξω μετά άμα τελειώσω, να μην χάσουμε τη σειρά, γιατί είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό. Η ταχύτητα καθυζήτησης μπορεί να είναι φυσιολογική, η ΣΕΑΡΠΕ είναι χαμηλή, η ακτινογραφία συνήθως είναι φυσιολογική, μπορεί να έχουμε ένα αύξηση του μεσαρτρίου. Το υπέρηχο, και πάλι επαναλαμβάνω ότι είναι ένας τρόπος να δούμε την αύξηση του μεταθρικού υγρού. Και τελικώς η διάγνωση μπαίνει δια του αποκλεισμού. Δεν είναι. Άρα αφού δεν είναι τίποτα, τι είναι, η μενίτιδα. Εδώ έχουμε μία αύξηση της απόστασης, ακτινολογική, μεσαρθρίου. Εδώ είναι το υπέρηχο που δείχνει αυτή την αύξηση της απόστασης μεταξύ του πρόσθετου αστρικού θυλάκου και του μοιραίου αυχένα. Και στις περιπτώσεις αυτές η θεραπεία είναι συντηρητική, με ανάπαυση, 5 εργάσιμες. Ορισμένοι συνιστούν και με αυτά τα αντιφλεγμονώδη, τα μη στεροειδή. Και έχουμε ίαση μέσα στις πρώτες 7-8 μέρες. Καμιά φορά είτε γιατί το παιδί είναι ανήσυχο και δεν ακολουθεί τις οδηγίες, είτε γιατί οι γονείς δεν είναι πολύ αυστηροί. Και το παιδί συνεχίζει να έχει μια κινητικότητα την οποία εμείς δεν τη θέλουμε. Είτε γιατί μάλλον από τα πράγματα τα ίδια παρατείνεται λίγο η κατάσταση, μπορεί να περάσει και λίγο σε μια δεύτερη φάση, να περιμένουμε δηλαδή και άλλες 3-4 μέρες. Σπάνια πάντως παρατείνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό που να αρχίσουμε πια να ψάχνουμε περισσότερο. Η πρόγνωση γενικά καλή. Υπάρχει ένα ποσοστό υποτροπών της τάξης του 10-15% και φαίνεται ότι μερικές φορές τουλάχιστον οι επανειλημμένες αυτές κρίσεις μενίτιδας συνδυάζονται με οστεοχονδρίτιδα της μοιραίας κεφαλής, η μοιραίας επίφυσης, ενός του Πέρθες. Και έτσι έχουμε ένα αγόρι 2 ετών, το οποίο αναφέρεται ότι έπεσε. Εδώ δεν θυμάμαι, ήταν ασαφές αν υπήρξε το γλίστριμα, έγινε και στο πρώτο πέσιμο. Έχω την εντύπωση ότι πέφτοντας έπεσε στο γόνατο και μετά ξανασηκώθηκε, ξανά πέσε και έγειρε και έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι πίσω στο ηνίο. Μετά ξανασηκώθηκε και φάγει μια τρίτη τούμπα. Οπότε όταν ήρθε εδώ, όταν εμφανίστηκε λοιπόν στο εξωτερικό ιατρείο σε απήγον περιστατικό, όλη η εικόνα δόθηκε βάρος στην πτώση και στο τραύμα στο καρούμπαλο που είχε πίσω στο κεφάλι, επομένως μπήκε σε μια διαδικασία όλων των κλασικών ελέγχων, δηλαδή νευροφθαλμολογικός, νευρολογικός, νευροχειρουργικός έλεγχος, έγινε και μια μαγνητική. Το παιδί είχε μια πόδινη χολότητα αριστερά, με ένα πολύ μικρό είδημα στο μυρό και μια μέτρια επώδυνο μυρό. Όταν έγινε η ακτινογραφία, την οποία οι γονείς αρνιόντουσαν στην αρχή, απεδείχθηκε ότι έχει ένα ρογμόδες κάταγμα μυρίου. Δηλαδή, μερικές φορές ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται το περιστατικό υπό επίγουσες συνθήκες, ανάλογα με τις πληροφορίες που παίρνουμε, μπορούμε και να οδηγηθούμε και σε λίγο υπερβολές, ας πούμε. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση που όπως έχουμε μια ασεπτική αρθρίτιδα, μια στη μελίτιδα, εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί η κλινική διάγνωση ασεπτικής αρθρίτιδας που μπορεί να είναι αιτία χολότητας, πλήρους αδυναμίας βάδισης. Έχουμε σχεδόν ψευδοπαράλυση, πολύ έντονο επώδυνο περιορισμό της κινητικότητας, έχουμε θετική ακτινογραφία τυπική, μπορεί να έχουμε και ένα υπέρηχο που να μας βοηθήσει και η θεραπεία βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον πιστοποιηθεί, να είναι παρακέντηση και χειρουργική γενικά αντιμετώπιση.
Αυτά όλα στις πολύ τυπικές, χαρακτηριστικές, ωραίες φωτογραφίες, περιπτώσεις. Αυτός ο πιτσιρικάκος είχε σε πολυεστιακή εντόπιση, εδώ είναι στο ισχύο. Εδώ βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα, ήταν τυχερός γιατί δεν καταστράφηκε η κεφαλή. Είχε μια βλάβη, πάθη μόνο ο αυχένας και έτσι το 2006, αρκετά χρόνια μετά, βλέπετε έχει απλώς βραχή αυχένα. Και έχει βέβαια μια μικρή ανισοσκελία. Έχουμε την εικόνα του υπερήχου και την απεικόνηση. Αλλά πολλές φορές δεν είναι τόσο τυπική εικόνα. Ή η μενίτιδα φράζεται με πολύ έντονα συμπτώματα ή η αρθρίτιδα δεν είναι τόσο τυπική. Και πολλές φορές τίθεται ένα ερώτημα αν είναι παροδική μενίτιδα ή συντηρητική αρθρίτιδα. Η πρώτη μελέτη αριστερά είναι μια μελέτη που έγινε σε ένα πληθυσμό σαν retrospective μελέτη, όπου διαπίστωσαν αυτοί που ασχολήθηκαν ότι η αυξημένη ταχύτητα τα αυξημένα λευκά πάνω από 10.000, η αυξημένη ταχύτητα καθυζήσεως, ο πυρετός πάνω από 38,5 και η αποφυγή να φορτίσει το σκέλος, αυτά μεταξύ τους, το καθένα δεν είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα, αλλά σε συνδυασμό αυξάνεται τις πιθανότητες να έχεις συμπτική αρθρίτιδα, να διαφοροποιούν δηλαδή τη συμπτική αρθρίτιδα από μια μενίτιδα. Επομένως, να έχεις και τα τέσσερα ευρήματα, τότε οι πιθανότητες σου ήταν σχεδόν 100% να έχεις συμπτική αρθρίτιδα. Σε μια prospective μελέτη λίγο αργότερα, καταλήγουν περίπου στα ίδια συμπεράσματα, δηλαδή υψημένα λευκά πάνω από 12.000, την ταχύτητα πάνω από 40, αλλά προσθέτουν και τη CRP να είναι πάνω από 2 μιλιγκράμμ και τα υπόλοιπα είναι τα ίδια. Εκεί λοιπόν, κάνοντας αντιπαραβάλλοντας λοιπόν τις δύο τρόπους, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι ότι ισμένη τη δεύτερη περίπτωση, όσο κανείς έχει περισσότερα στοιχεία, αυξάνει σε ποσοστό 97%, με την άλλη μελέτη, αν έχει κανείς τα τέσσερα στοιχεία, φτάνει στο 99,6% ώστε να πει ότι έχω συμπτική αρθρίτιδα και όχι παροδική μενίτιδα. Είναι μέσα στα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη και ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να υπάρχουν και ορισμένες οριακές καταστάσεις, λίγο αυξημένη ταχύτητα, λίγο αυξημένη σάρπα και μια εικόνα η οποία μπορεί να έχει και λίγο πυρετό και να έχει και λίγο πόνο. Είναι όλα από λίγο, ας πούμε. Και οπότε εκεί δεν. Τώρα, με τις νότερες μεθόδους που ακούσαμε στο παιδιατρικό τελευταία που κάνουν με τις μελέτες στο transcription RNA, ίσως μπορούν αυτά να διαφοροποιηθούν ευκολότερα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως παιδιά που είχαν θερμοκρασία πάνω από 38,5 δεν είχε παροδική μενίτιδα, δηλαδή ο πυρετός είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Όπως και η CRP, αν είναι αυξημένη, συνήθως έχει συμπτική αρθρίτιδα. Και επίσης, όσοι είχαν κάτω από 40 ταχύτητα ή χαμηλή CRP, όλα χαμηλά, τότε ήταν όλα αυτά παροδικές μενίτιδες. Και έτσι είχαμε ένα κορίτσι 6 ετών με χολότητα, κλασική μενίτιδα, ακτινογραφία φυσιολογική, όλοι οι δείκτες φυσιολογικοί. Ήρθε για επανέλεγχο μετά από ένα μήνα, αφού είχαν όλα περάσει και είχε ακολουθήσει τις οδηγίες για τον μπαμπά, ήταν συνάδελφος συμμαθητής μου. Κάνοντας την ακτινογραφία, με φώνησε ο κτινολόγος, μου λέει: τι βλέπω εδώ πέρα, εδώ μοιάζει σαν να έχει μια έκτοπη οστοποίηση. Λίγο περίεργο όλο. Εν πάση περιπτώσει, μπήκε σε μια διαδικασία ελέγχου το παιδί. Διαπιστώθηκαν ότι και άλλα πράγματα. Μετά από 2 χρόνια, αυτή είναι η εικόνα που βλέπετε. Μετά από 6 χρόνια. Αυτή είναι η σπονδυλική στήλη, που όπως βλέπεις σαν μπαμπού. Εδώ υπάρχουν πολλαπλά σημεία που μοιάζουν σαν εξωστώσεις. Υπάρχει αυτό το βραχή μεγάλο δάχτυλο. Αυτή είναι μια προϊούσα στο ποιός μύτης, η οποία είναι μια πολύ βαριά κατάσταση. Τώρα εδώ έχουμε ένα αγόρι 9 ετών με χολότητα, η οποία είναι χρόνια, είναι και επώδυνη. Το άργος είναι μυροβουνικό. Προσδιορίστηκε ο πόνος που προέρχεται από το ισχύο και έγινε η ακτινογραφία που δείχνει αυτό την εικόνα της ίσχυρης νέκρωσης. Άρα έχει νόσο του Πέρθες. Αλλά ταυτοχρόνως έχει ορισμένα άλλα το παιδί.
Είχε δηλαδή αδυναμία, αίσθημα κακουχία, δεν είχε όρεξη, δεκατική υπηρετική κίνηση και άλγη στην κάτω γνάθο. Το θυμάμαι πολύ έτσι χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό λέμε πάντα προσέξτε τις ακτινογραφίες, γιατί άμα η ακτινογραφία είναι σε μικρό φιλμ, μπορεί να ξεφύγουν κάποια πράγματα, κάποιες διαβρωτικές αλλοιώσεις, οι οποίες τελικά επιβεβαίωσαν ότι αυτό το παιδί είχε λευκαιμία. Εδώ ένα κορίτσι 11 ετών, αυτό δεν είναι, αυτό το έγραψα, το έχω βάλει το φιλμ, γιατί δείχνει τον τρόπο που χωλαίνει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχε χολότητα αριστερά, η οποία ήταν ανώδυνη και αποτριμμένη. Ανώδυνη, αποτριμμένη. Διαλείπους αρχικά, η οποία συνεχεία επιδεινώθηκε και η οποία προεπταμείνου είχαμε νοσηλεία λόγω αρθρίτας πιοκαρπικών και εγγύης φαλάγγων και είχε πάρει τη θεραπεία και με ιστορικό μητέρας που έχει ερυθυματώδη λίγο. Επομένως, το μυαλό μας θα πάει περισσότερο σε κάτι συστηματικό παρά σε κάτι άλλο. Εργαστηριακές εξετάσεις φυσιολογικές, ο ρευματολογικός έλεγχος δεν έδειξε τίποτα. Είχαμε περιορισμό της αίσθησης τροφής και βάδης στη Τρεντέλεμπουργκ, αλλά είχαμε και αδυναμία της ενεργητικής απαγωγής και της κάμψης του ισχύου, με αποτέλεσμα να καλέσουμε και τον νευρολόγο να δει το παιδί, ο οποίος ανακάλυψε ότι υπάρχει μια αδυναμία του τετρακεφάλου και του φάνηκε ότι έχει και μια μείωση στο αντανακλαστικό. Κάναμε και ακτινογραφία, το παιδί πόναγε αριστερά. Εδώ κάτι που μας φάνηκε παθολογικό, αυτό το αριστερό ισχύο είναι φυσιολογικό, εδώ κάτι που φάνηκε παθολογικό σαν κεφαλή εδώ δεν αξιολογήθηκε, υπήρχε και μια ακτινογραφία κακιάς ποιότητας που είχε γίνει για έλεγχο ανισοσκελίας. Και την επομένη λέει ο βοηθός να κάνουμε μια καινούργια ακτινογραφία. Οπότε κάναμε την καινούργια ακτινογραφία, όπου βέβαια στο αριστερό πόδι που πόναγε είχε την κλασική εικόνα της επιφυσιολίστης. Αν πάμε πάλι πίσω, είναι η δεξιά εικόνα της επιφυσιολίστης, της αρχόμενης, της οποία δώσαμε σημασία γιατί το πρόβλημα μας ήταν αριστερά και είχε και όλα τα άλλα συμπτώματα και όλο το ιστορικό. Συμπέρασμα, δεν αρκεί να κοιτάμε αυτό που λέει εδώ ότι είναι, κοιτάμε, προσέχουμε. Είπα και αυτό έχει γίνει μια κλειστή ύλωση που κάναμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εμείς το ψάχναμε νευρολογικά και για άλλες παθήσεις. Ένα αγοράκι 11 ετών με πυρετό και πόνο στο ισχύο από διημέρου, με κοιλιακό άλλος, ναυτία, αλλαγές συνείδησης του εντέρου, γοναλγία, ιστορικό τραυματισμού, οικογενειακό ιστορικό αρθρίτιδας, τα έχει όλα. Οπότε ο καθένας από εμάς μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Τι έχουμε οικογενειακό ιστορικό αρθρίτιδας, μπορεί να πάμε προς τα αυτοάνωσα. Έχουμε ιστορικό τραυματισμό, πάμε προς τον τραυματισμό. Έχουμε διαταραχές γενικότερες, πάμε και σκεφτόμαστε τίποτα περίεργο, καμιά κακοήθεια. Οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι αρνητικές και ο ακτινογραφικός έλεγχος των ισχύων είναι επίσης αρνητικός. Με 11.000 λευκά, κάτω από 12.000, χαμηλή ταχύτητα καθυζήσεως, μόνο η CRP είναι αυξημένη. Άρα, εδώ τώρα αν πας με τη μία ή με την άλλη, αυτή δεν έχει αυξημένες πιθανότητες, βέβαια είναι μια πολύ ευαίσθητη, αλλά είσαι και λίγο συγκρατημένος. Ότι είναι μια συμπτική αρθρίτιδα, δηλαδή. Εν τω μεταξύ, στον επανέλεγχο που έγινε μετά από μερικές μέρες, βρέθηκε ότι είχε γίνει και μια καλλιέργεια αίματος, είχε πλέον να εμφανιστεί και πυρετός. Ο πόνος είναι στο δεξιό όσιο, στο δεξιό ισχύο και στο όσιο. Είναι σταθερός, είναι οξύς, επιδεινώνεται. Αδυναμία βάδισης χωρίς υποστήριξη. Θα πρέπει να είναι μια συμπτική αρθρίτιδα, λογικά. Ταχυκαρδία, αναπνευστικό ελεύθερο, ψυπάσκοντος. Ήπια ευαισθησία, μία αναπαραγόμενη δεξιού λαγωνίου βόθρου και στην πρόσθετη επιφάνεια του στίχου μυρού, άρση βάζει, τροχιά κίνηση όμως χωρίς περιορισμούς. Εδώ είναι λίγο περίεργο. Πώς είναι να έχεις όλα αυτά, να έχεις μια συμπτική αρθρίτιδα και το ισχύο σου να είναι ελεύθερο. Εν τω μεταξύ τα λευκά πήγαν στις 13.000-14.000, η CRP στο 116. Κάτι δεν πάει καλά. Σκουλικοδίτητα. Μπορεί η θέση να είναι άτυπη, όπως μπορεί να είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, άρα δεν έχουμε κλασικά συμπτώματα, μπορούμε να πάμε σε λάθος διάγνωση, γι' αυτό πρέπει να την έχουμε την κοιλιά πάντα στο μυαλό μας. Επομένως, αν ξαναγυρίσουμε σε εκείνο το slide το πρώτο που έλεγε ότι το 74%, 78%, 80% τέλος πάντων είναι μενίτιδα, δηλαδή κάτι ανώδυνο, παροδικό και καλής
πρόγνωση από κάθε πλευρά, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί όλα τα υπόλοιπα, τα κοκκινάκια, πρασινάκια και ιδίως εκείνο το 6 others και κάτι άλλο, μπορεί να είναι τίποτα περίεργο. Οπότε καλύτερα να είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι τίποτα περίεργο ή τίποτα από όλα αυτά και μετά λέμε ότι εντάξει, μενίτιδα είναι. Αλλά ας μην το λέμε σαν μια πρώτη κουβέντα. Να αφήνουμε ένα περιθώριο. Επομένως, να θυμόμαστε ότι τα νεοπλάσματα στο κάτω πέρας του μυριαίου και στο άνω πέρας της κνήμης προκαλούν πόνο, επίμονο ή οξύ και κάταγμα, άρα μπορεί η εικόνα να μας παραπλανήσει. Να θυμόμαστε ότι η λευχαιμία είναι κάτι που να το σκεφτόμαστε. Τον ερυθρισμό του ψωίδη και τη σκολικοδίτιδα, τα νεοπλάσματα, τα πιστοπεριτοναϊκά νευροβλάστομα, διάφορες νευρομυϊκές παθήσεις λοιμώδης. Άρα, υψηλός βαθμός υποψίας, γιατί η λέξη μενίτιδα, διάγνωση μενίτιδα, είναι μια εύκολη διάγνωση. Λεπτομερές ιστορικό, λεπτομερής εξέτασης σε συσχετισμό με την ηλικία πάντα, για να θυμόμαστε ότι κάτω από τα 4 red flag άνω κάτω κοιλία υπέρηχο. Άρα, προσοχή στη συστηματική σωματολογία. Έλεγχος μοβιλικής στήλης και κοιλίας. Και όσον αφορά τα βοηθήματα που είναι ο κλασικός ακτινογραφικός έλεγχος και ένα συνήθις αιματολογικός έλεγχος, είναι αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε σε μια πρώτη ματιά. Το υπέρηχο είναι το δεύτερό μας και πάντα μην ξεχνάμε το άνω κάτω κοιλίας. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να συμπληρώσουμε ανάλογα με την περίπτωση και που μας καθοδηγούν οι προηγούμενες εξετάσεις να κάνουμε κάτι επιπλέον. Απεικονιστικό ή οτιδήποτε άλλο. Και τακτική παρακολούθηση, δηλαδή αυτό το watchful waiting, το οποίο να πει στο γονιό ότι να το παρακολουθήσω, νομίζω ότι δεν έχει το παιδί τίποτα. Η παρακολούθηση είναι ένα είδος εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της θεραπείας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ερωτήσεις, διευκρινήσεις, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς ήταν εξαιρετικό, κυρίως τα παραδείγματα. Αυτή είναι πραγματικά μια ωραία μορφή της εκπαίδευσης. Εκείνο το σημείο που έχω το πρόβλημα είναι στην κοιλιά. Ήθελα να ρωτήσω και εσένα, Λέσου, κύριε Μανώλη, αν θέλει. Όταν κοιτάζεις ισχύα, κοιτάζεις και την κοιλιά, δηλαδή πάει ο αισθητήρας στα συναίσθητα ή πρέπει να κάνεις ειδική προσπάθεια, δηλαδή να μην το κάνεις σαν μια εξέταση, αλλά να κάνεις εξέταση κοιλιάς. Όσον αφορά την κλινική εξέταση, γιατί αυτό... Όχι, εντάξει. Για το άλλο, ας απαντήσει η κυρία Μανώλη που είναι εδώ. Προσωπικά συμφωνώ απολύτως, ο κύριος Χατζής... Συμπληρωματική ερώτηση να κάνω. Δηλαδή, εάν κάνεις περιχογράφημα, δεν κάνεις ακτινογραφία. Αν ξεκινήσεις, κάνεις περιχογράφημα. Σταματάς εκεί, γιατί
εντάξει, όλοι έχουμε μια πολιτική μάθηκα που παίρνει. Στην οποία έχει εξωτερικό γράφημα. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν, εξελίσσονται. Εάν κάνει μόνο περιχογράφημα, θα έχει την αντοχή να μην κάνει εξωτερικό. Δεν υπάρχουν μελέτες με βάση μεγάλους αριθμούς για να αποδείξουν γιατί για να πάρθει μια απόφαση ως προς την αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη με βάση μεγάλες σειρές. Παρόλα αυτά, στα πλαίσια του ΑΛΑΡΑ, δηλαδή της αρχής που ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουν την ελάχιστη εκνοβολία διαγνωστικά, ιδιαίτερα στα παιδιά, όπως προσπαθούμε να κάνουμε και στο θώρακα σε αυτή την κατεύθυνση, θα είχε νομίζω νόημα, δηλαδή να δούμε ότι πραγματικά σε πόσα παιδιά με κολότητα στο ισχύο στην πρώτη εξέταση η ακτινογραφία μας έδωσε κάτι παραπάνω από το ηχογράφημα και να δούμε τελικά αν πράγματι πρέπει να γίνονται ή όχι. Γιατί ναι, αφού και στο θώρακα, σε ένα παιδί που έχει πνευμονία, μπορεί να δούμε, μπορεί να δούμε και μια μεγαλοκαρδία, μπορεί να δούμε και άλλα πράγματα. Αλλά σε σχέση με το σύμπτωμά του, γιατί δεν παίρνουμε έναν ασθενή τυχαία να τον αποκονίσουμε ή να τον εξετάσουμε, τον εξετάσουμε εδώ στο σύμπτωμα. Αλλά τεκμηριωμένο νομίζω ότι δεν υπάρχει για να μπορέσει να υπάρξει οδηγία επίσημη. Εγώ θα πρόσθετα το εξής, ότι το ένα είναι τι έχει συνηθίσει ο καθένας. Τώρα εμείς είμαστε λίγο... εδώ δυσκολευόμαστε με τα... έτσι. Λυπωμένος υπό μία έννοια, σε σχέση με ένα νεότερο ο οποίος έχει εξοικειωθεί με άλλους τρόπους να χειρίζεται τις απεικονίσεις κτλ. Μπορεί να είναι, εγώ συνήθισα την ακτινογραφία, άρα αισθάνομαι ασφαλέστερος βλέποντας μια ακτινογραφία. Νομίζω όμως αυτό που η κυρία Μανώλη είναι η ορθή σκέψη. Δηλαδή, ξεκινάμε ότι τι είναι το πιθανό, δηλαδή η ιστορικό, διαφορική διάγνωση, κλινική εξέταση, θα έχουν καταλήξει κάπου. Δεν πάνε, είμαστε σπαρμένοι στον ορίζοντα, σε κάτι που έχουμε καταλήξει που μοιάζει να είναι περισσότερο από κάτι άλλο. Άρα, με την έννοια αυτή, αν δεν είναι στο μυαλό μας τόσο ότι είναι μια πέρθες, παραδείγματος χάρη, ότι δεν είναι μια επιφυσιολίσθηση, αν δεχτούμε ότι το υπέρχο δεν είναι τόσο ευαίσθητο σε αυτές τις καταστάσεις, τότε το να κάνει κανείς υπέρχο και να αισθανθεί ασφαλής και να αρκεστεί τουλάχιστον στην πρώτη εξέταση στις πληροφορίες του υπέρχου, νομίζω ότι είναι μια σωστή επιστημονικά λύση και σκέψη και απάντηση. Αν τώρα το παιδί έχει μια τέτοια εικόνα που σε βάζει πολύ σε υποψία ότι είναι μια αστοχονδρίτιδα, επειδή η αστοχονδρίτιδα θα απεικονιστεί καλά στην ακτινογραφία, θα πας να κάνεις μια ακτινογραφία. Αυτό όμως εξαρτάται από την κλινική σου εμπειρία, από ότι θα πάρεις τα στοιχεία που θα πάρεις από τα προηγούμενα. Αλλά σαν μια πρώτη, ας πούμε, και σχετικά μη ακτινολογικά, ναι, επιβαρυντική είναι το υπέρχο, είναι προφανές, λέει. Ναι, ορισμένα πράγματα από αυτά θα πρέπει να τα βλέπει κανείς μέσα σε συνάρτηση με τον χρόνο. Έχετε ένα παιδί το οποίο έχει κολότητα με ιστορικό μια ημέρα, δύο ημέρων. Έχετε ένα παιδί που έχει ιστορικό κολότητα, η οποία είναι 10 μέρες. Λοιπόν, εάν μείνεις, είναι λογικότερο να μείνεις στους υπερήχους την χωρότητα η οποία είναι οξία, εάν όμως έχει φτάσει σε μία χρόνια που θα αρχίσει να σκέφτεσαι μυριαία κεφαλή, ψιολίσθηση και διάφορα πράγματα, λευκαιμίες και όλα αυτά, φυσικά εκεί η κλασική ακτινοδιάγνωση θα σου δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γι' αυτό και στις απεικονιστικές μεθόδους οι ακτινολόγοι όταν τους ρωτήσετε σου λένε μια πολύ σωστή κουβέντα, ότι οι ακτινογραφικές μελέτες είναι συμπληρωματικές και δεν είναι ποτέ ανταγωνιστικές μεταξύ. Έτσι. Λοιπόν, εγώ και όπως θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πασπαράκη, πάτε με την παροδική μελίτιδα που είναι το πιο συχνό πράγμα και μας έρχεται αμέσως στο μυαλό. Έχει μια οξία χολότητα, πολύ βραχή ιστορικό, σε ένα παιδί το οποίο είναι 2, 3, 4 χρόνια. Και έχει και μία άλλη χωρότητα σε ένα παιδί το οποίο είναι 8-10 χρονών. Πού θα σου πάει η διάγνωση, ας πούμε, της μελίτιδας περισσότερο? Ναι. Είναι και τα δύο σε ακραίες ηλικίες. Έτσι, άρα εκ των πραγμάτων, όχι πολύ σωστό. Πέφτουμε σε αυτές τις γκρίζες ζώνες. Είτε με την μία έννοια, είτε με την άλλη έννοια. Είτε του ακραίου, είτε του overlapping, ας πούμε. Ωστόσο, πάντως
νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο η εξέταση. Δηλαδή όταν η στοματολογία που είναι πολύ έντονη, μπορεί να περπατήσει το παιδί, έχει μια εικόνα πολύ εμφανώς επηρεασμένη. Καταρχήν, μόνο όσον αφορά τη χολότητα, δηλαδή, όχι κάτι, χωρίς κανένα άλλη συμπληρωματική από άλλο σύστημα οτιδήποτε. Έτσι θα το σκεφτείς με έναν τρόπο σε σχέση με την ηλικία, από ότι αν έχει και τις άλλες συνοδές, πυρετούς και τα σχετικά. Και επομένως, στην περίπτωση αυτή, σε ένα μικρότερο παιδί, αν δεν έχει τίποτα άλλο, θα πεις ότι μάλλον είναι μια ημενίτιδα, αν δεν έχει τίποτα άλλο. Έτσι. Από έναν μεγαλύτερο που θα πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι και μια απέρθεση, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Θέλω να πω ευθέως ότι πολλές φορές έχει γίνει αυτό και βλέπω παιδί από τους 10 χρονών παιδί, κάνει αυτή και λέει, ημενίτιδα του ισχύουν. Δηλαδή μόνο το μέρος της ηλικίας, άμα το βάλεις, πρέπει αμέσως στο μυαλό σου να θυμηθεί ότι υπάρχουν κι άλλα. Εδώ πάνω την πατήσω τώρα. Υπάρχουν κι άλλα. Μόνο με το, μόνο με το μέρος της ηλικίας. Ή ανάποδα. Λένε ότι αυτό είναι η μελίτιδα του ισχύου και το μεταξύ το παιδί έχει εδώ. Μάλλον θα πρέπει, ας πούμε, να αναθεωρήσει τις απόψεις. Για να το πάω πιο πέρα, ας πούμε, δεν έχει σχέση με τα δικά σου πράγματα. Βλέπουμε μια πιο συνηθισμένη από τις αγκίτιδες, η Henrochsen Light. Και βλέπεις ένα παιδί με την κλασική εικόνα της Ελλάδας και ένα παιδί με την κλασική εικόνα της Ελλάδας που έχει πυρετό. Λοιπόν, ο Ελλάδας και πυρετός βάζει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι Ελλάδας πιθανότατα τώρα. Έτσι. Και έρχονται άλλα πράγματα, μπορεί να είναι χρόνια μηνυκτοκογενείας ή οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι καλό πολλές φορές να έχει κανείς για να προφυλαχτεί ορισμένες αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι λίγο τραβηγμένες, αλλά σε αναγκάζουν να σκεφτείς πολύ περισσότερο. Η ηλικία σε σχέση με τη χολότητα είναι ένας βασικός δείκτης. Έτσι είναι σαφέστατο. Λοιπόν, εάν, αυτό παίζει λόγο, έχει σχέση με το ιστορικό. Εάν λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν είναι νεκτερινά άλγη, δεν είναι αυτόματα, δεν να σε κατευθύνουν σε κάτι. Εάν είναι χρόνιο, εάν είναι προοδευτικό, εάν είναι προοδευτικό και ίσως και ελαφρά επιδεινούμενο, εάν έχει ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά, αν είναι λίγο στην ανάπτυξη, καθυστερημένο, αλλά, όλα αυτά ίσως θα σου πάει στο μυαλό, δηλαδή σε μια πρώτη, ότι μάλλον είναι μια πέρθεση αυτή. 6 χρονών, αλλά μπορεί να είναι μια πέρθεση. Άρα, το πρώτο που θα σκεφτείς να κάνεις μια ακτινογραφία. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, δεν χρειάζεται να κάνεις άλλον έλεγχο, έχει τελειώσει τώρα εκεί πέρα. Αλλά θέλει προσοχή να είσαι βέβαιος ότι το πρόβλημα είναι από το ισχύο και δεν είναι από τη σπονδυλική στήλη. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, να πω. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Πασπαράκη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε ακούσει, το ακούμε και θα το ακούμε συνέχεια, αλλά θέλει όπως και όλα τα υπόλοιπα προσοχή. Λοιπόν, θα σας απασχολήσω για λίγο εγώ. Οι πρώτες δύο-τρεις διαφάνειες σκοπίμως τις έβαλα με αντικείμενο το οποίο είναι σχετικά με ορθοπαιδική. Και εδώ ο κύριος Πασπαράκης, αν έχει κάποια διαφορετική έτσι εξήγηση, θα κάνει παρέμβαση. Εγώ το έκανα σκόπιμο. Και ο ένας λόγος είναι η ομιλία του κυρίου Πασπαράκη και ο άλλος λόγος είναι το σεμινάριο, πάλι του Δεκεμβρίου επανέρχομαι, όπου θα ομιλητής εκτός από τον κύριο Πασπαράκη θα είναι σε θέματα ορθοπαιδικής ο κύριος Ιεροδιακόνου, που θα πει διάφορες στατικές παρεκκλήσεις της βάδισης στην υπηαγική ηλικία
και θα συνεχίσει και θα είναι και ο κύριος Παπαστεφάνου, ο οποίος θα πει τα της σπονδυλικής στήλης και όλα αυτά που γίνονται, διότι βλέπουμε και γίνονται διάφορα πράγματα. Άλλοι μένουν, βάζουν και ταμπέλες εκεί πέρα, κάνουμε και ωραία πελματογραφήματα, ξέρω εγώ. Άλλοι έχουν βάλει τα παιδιά και τους βάζουν κάτι κηδεμόνες και το διαφημίζουν και στην τηλεόραση, ας πούμε, τι ωραίοι κηδεμόνες είναι αυτοί, ας πούμε, και όλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα ακούσουμε γι' αυτό το θέμα, τώρα το διαφημίζω δηλαδή, δεν κάνω τίποτα άλλο, και στο σεμινάριο. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σε αυτά τα λίγα που έχω να σας πω. Λοιπόν, έχει τον ίδιο τίτλο με την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Φιεροδιακόνου, διάφορες δομικές διαφοροποιήσεις της βάδισης. Και εγώ θέλω να πω εδώ δύο σημεία, ορισμένα πράγματα που, για να πάω λίγο πιο κάτω, γιατί οι διαφάνειες είναι ανακατεμένες σήμερα. Έχουνε... Όλα πάει, το μισό, το σεμινάριο. Όχι, δεν θα το πούμε. Όχι. Λοιπόν, είναι δυστυχώς όταν γίνανε οι διαφάνειες, εγώ φταίω, δεν το επέβλεψα. Λοιπόν, από αυτά που βλέπει πολλές φορές ο παιδίατρος, διότι θα το δούμε σε μία επόμενη διαφάνεια, σύμφωνα με το Denver Developmental Test και όλα αυτά, θεωρείται ότι στην ηλικία των 13 μηνών είναι η 75η εκατοστιαία θέση της βάδισης. Και οι γονείς κάπου εκεί σε αυτή την ηλικία, το πρώτο πράγμα που περιμένουν είναι το παιδί να περπατήσει, όπως πάρα πολύ ωραία έδειξε ο κ. Πασπαράκης. Αφού σηκωθεί το παιδί και περπατήσει, μετά τους απασχολεί η ποιότητα της βάδισης. Έτσι είναι το δεύτερο μέρος. Ένα από τα πιο συχνά λοιπόν πράγματα που βλέπει ο παιδίατρος είναι να βλέπει τα παιδιά τα οποία κάνουν toy-in, και να περπατάνε με τα πόδια προς τα μέσα και άλλο να κάνουν το in out και να περπατάνε με τα πόδια προς τα έξω. Εγώ εκείνο το μόνο σημείο που ήθελα να πω, ότι ένα παιδί που περπατάει με τα πόδια προς τα μέσα, αυτό είτε είναι αυτό που κλασικά λέμε ρευό μετατάρσιο, είτε εσωτερική στροφή της κνήμης, είτε femoral adversion, πώς να το πούμε αυτό, πρόστια, ωραία. Αυτά τα πράγματα θεωρείται ότι κατά κανόνα έχουν μία εξέλιξη η οποία είναι καλή. Και μπορεί ο παιδίατρος πολλές φορές να πει, εντάξει, να παρακολουθήσουμε, θα δούμε, καλά θα πάμε και κάπως έτσι. Λοιπόν, τα παιδιά όμως τα οποία κάνουν toy out, και αυτά είτε έχουν εκεί, πώς θα το πούμε αυτό, εξωτερική στροφή του ισχύου ή της κνήμης ή femoral retroversion, αυτό πώς το λέτε τώρα. Οπίεστια. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση στείλτε το παιδί στον ορθοπαιδικό. Εγώ αυτό το μήνυμα ήθελα να πω, ας πούμε. Το in-in περίμενε, δες το, καλά τα πράγματα θα πάνε, το in-out δώσω στον ορθοπαιδικό. Σωστά, Δημήτρη, λάθος. Τώρα εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Εγώ το λέω για τον παιδίατρο, μην βλέπεις από την παιδιά του, μεριά του ορθοπαιδικού. Από την πλευρά της ομαλής εξέλιξης, γιατί και τα δύο υπομία είναι ομαλή εξέλιξη. Δηλαδή, αν τα θέσει κανείς μέσα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής εξέλιξης, όλα είναι developmental. Έτσι. Το θέμα είναι να διακρίνει κανείς που αν κρύβεται κάτι, και να το διαπιστώσει έγκαιρα. Αλλά αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει κανεί. Στην περισσότερη είναι αισθητική φύση. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι κλασικό παράδειγμα από το in-in, αυτά που λέμε ρευό μετατάρσιο, έτσι δεν είναι. Και εσωτερική στροφή της κνήμης. Γι' αυτό ήθελα να πω ότι ρευό μετατάρσιο, δηλαδή αυτό εκείνο που το ρευό μετατάρσιο είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο θέμα ορθοπαιδικό. Ναι. Μπορεί να χρειαστεί κάτι, αυτό που θεωρώ εξορισμού, ότι ξέρει ο παιδίατρος ότι ένα ρευό μετατάρσιο το οποίο διορθώνεται αμέσως, ότι αυτό μπορεί να πει περιμένουμε. Ένα το οποίο δεν διορθώνεται καθόλου, εκεί είναι και το ορθοπαιδικό φυσικά. Λέμε λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα και
ένα άλλο παράδειγμα, έτσι παιδιών σε μεγαλύτερη ηλικία, ιδιαίτερα στα κορίτσια, το ΙΝΙΝ και η θέση την οποία παίρνουν όταν κάθονται είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει. Αυτό το παιδί που κάθεται έτσι, Δημήτρη, ας το στείλουν ή όχι? Εγώ δεν το στέλνω, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν. Κοιτάξτε, να δείτε, εάν κανείς το πάρει έτσι πολύ, ας το πούμε έτσι, επιστημονικά, δεν υπάρχει κάτι για το οποίο έχει κανείς να προσφέρει κάποια ιδιαίτερη βοήθεια, γιατί το θέμα είναι συνήθως αισθητικής του ίσως. Αλλά τις περισσότερες φορές τα παιδιά το αντισταθμίζουν. Οπότε δεν, μακροχρόνια δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ωραία. Εκτός από λίγες περιπτώσεις. Τώρα, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι πρέπει να καθησυχάσεις, όπως και στα προηγούμενα, πρέπει να καθησυχάσεις τους γονείς. Έτσι. Και μάλιστα όχι τους γονείς, τον μπαμπά και η μαμά, πάμε στους αμέσως, στον μπαμπά, περιβάλλον, στην γιαγιά, στην ονά, στον γείτονα, στην ξαδέρφη. Αυτή είναι που λένε πώς κάνει το παιδί και τα λοιπά, και εκεί δημιουργείται το ζήτημα. Επομένως, άμα θέλει κανείς να πει ότι υπάρχει ένα ψυχολογικό κομμάτι, με τους γονείς, ξέρω εγώ, ο ειδικός έχει μεγαλύτερη πιστικότητα. Πάντως, ναι. Το ελάχιστο είναι ότι σπανίως χρειάζεται κανείς να το διορθώσει, και αυτό γίνεται μόνο ψυχολογικά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Το λέω παλιότερα. Γινόντουσαν διάφορα πράγματα, έτσι, από παιδιά που τους βάζανε κάτι ανάποδα υποδείσματα, που τους βάζανε μπότες, θα κάνουν στρατιώτες δηλαδή πριν την ώρα τους, ας πούμε. Λοιπόν, γι' αυτό τον έφερα. Λοιπόν, το άλλο που πρέπει να κάνει ο παιδίατρος είναι ότι τα νήπια θα πρέπει να εξετάζονται για το ορθοπαιδικό τους μέρος, ας το πούμε, σε καθιστή θέση, δηλαδή τα πόδια αιωρούνται, οπότε βλέπει τη θέση που παίρνουν, σε πρινή θέση, έτσι, και στην βάδιση ή και στο τρέξιμο, όταν έρχονται προς αυτόν και όταν φεύγουν προς αυτόν. Δηλαδή, ήδη βλέπεις το παιδί όπως μπαίνει στο ιατρείο και όταν θα φύγει, αλλά και να το προκαλέσεις μόνος σου, ας πούμε, Νίκο, κάνε μια βόλτα προς τα εκεί και έλα μου και εδώ ή και κάνε το και σε τρέξιμο. Έτσι να είναι κάτι, θέλω να πω, στο πλαίσιο της φυσικής εξέτασης, που να βλέπει κανείς αυτές τις δομικές τυχόν παρεκκλήσεις που είναι, μόνο που και να εξετάσει ένα παιδί σε διαφορετικές θέσεις, σε αυτές δηλαδή κλασικά, θα έχει ευρήματα στην φυσική εξέταση. Έλα μου. Έχει εμφανιστεί μια πλέον καινούργια ειδικότητα. Έχει κάνει το δεύτερο συνέδριο. Υποδίατροι ποδολόγοι. Τώρα, πώς αυτό δικαιούται να λέγονται ποδίατροι, αυτό το έχω πει στον πρόεδρο της ορθοπαιδικής εταιρείας, τον κύριο Νικολάου. Δεν θέλω να μειώσω κανέναν, ναι, αλλά δεν είναι γιατροί. Δηλαδή, δεν έχουν βάλει γιατροί. Είναι συνήθως από ΤΕΦΑ ή από ΤΕΗ, που όμως τι. Για να έρθω εδώ. Στα μαθήματά τους μέσα είναι η βάδιση και η ανάλυση. Τελευταία συμφτάνει για την ανάλυση βάδιση. Σημαίνει ποια βάδιση. Είναι κάτι το οποίο στην ιατρική, τουλάχιστον από όσο ξέρω, δεν διδασκόμαστε. Ούτε η ορθοπαιδική, ούτε κανένα. Επομένως, για να εκτιμήσεις το πώς περπατάει, γιατί το πώς περπατάς τον πρώτο χρόνο της ζωής και πώς περπατάς στα 4 και πώς περπατάς στα 10, έχει διαφορές. Γι' αυτό το η φάση στήριξη και η φάση όρεξη που το πρωθυπουργό το έκανε για να καταλαβαίνόμαστε λιγάκι, έχει σημασία. Αυτό λοιπόν για να το μάθει κανείς και για να το εκτιμήσει, χρειάζεται την εγκύκλη ομόρφωση να κάθεται το διαβάζει, να του πούνε πώς είναι να προσέξει κλπ. Και μετά θέλει να το βάζει να κοιτάζει στον δρόμο όπως περπατάει ο κόσμος, να δει ότι όπως είναι το αποτύπωμα στο χέρι και ο τρόπος που περπατάει, ο καθένας έχει δικό του τρόπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει πέρα του ανεκδοτολογικού, ας πούμε, της θέματος, είναι ότι έχει ουσία να ξέρεις ποιο είναι το παθολογικό και ποιο είναι το φυσιολογικό, ποιο είναι το μη ανταλλαγικό και ποιο είναι το ανταλλαγικό. Και όλα αυτά, παρόλο που φαίνονται λίγο πολύπλοκα, αν τα κάνει και τα παραλάβει κανείς, είναι σχετικά απλά. Αλλά θέλει
να περπατάς, έλα πήγαινε, έλα πήγαινε, να συνηθίσεις κανείς το μάτι. Έτσι, 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 έτσι. Είναι δηλαδή πως σε ένα παιδί αντανακλαστικά έχουμε μάθει και κάνουμε να δούμε αν έχει δισκαμψία φιένος, ενώ το παιδί έχει έρθει γιατί έχει ένα σπυρί στο πόδι, ας πούμε. Είναι μερικά από αυτά που πρέπει στο πλαίσιο της εξέτασης να τα συνηθίσουμε να γίνονται. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που ήθελα λίγο να σχολιάσω, ότι όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, κάνουν τατού, κάνουν πίρσινγκ και όλα αυτά. Και δύο-τρία πράγματα έτσι ήθελα να τα θυμίσω. Ότι ως χρωστικές χρησιμοποιούμε διάφορα μεταλλικά άλατα, ό,τι θέλετε. Σίδηρο, σιδράργυρος, βαρέα, μέταλλα, οτιδήποτε. Και οι χρωστικές αυτές είναι δυνητικά, είναι καρκινογόνες. Υπάρχει ένα θέμα ότι όταν αποφασίσουν ότι θέλουν να τις αφαιρέσουν, η αφαίρεση δεν είναι καθόλου εύκολη. Εάν επιχειρηθεί να γίνει, είναι μια πολύ ακριβή διαδικασία, πολύ επώδυνη διαδικασία και ατελής εν την μέτρο. Πολλοί δε που έχουν κάνει εκτεταμένα τατού με τα διάφορα αυτά μεταλλικά άλατα, ξέρετε ότι έχουν πρόβλημα να μπουν στο μαγνητικό τομογράφο. Δημιουργείται και αίσθημα επώδυνο όταν μπαίνουν στο μαγνητικό τομογράφο. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν το ένα τατού να είναι μόνιμο με αυτές τις χρωστικές με μεταλλικά άλατα ή να είναι προσωρινό τατού που βασίζεται στη χένα. Αυτό το φυτό έχει μία φυτική χρωστική που λέγεται low zone, εγώ δεν βρήκα καμία μετάφραση στα ελληνικά αυτού, και η χρωστική αυτή αντιδρά με την κερατίνη του δέρματος και δίνει το ερυθρό χρώμα. Δηλαδή η χρωστική αυτή δεν είναι κόκκινη, απλώς όταν αντιδράσει που συνδέεται με την κερατίνη παίρνει το κόκκινο χρώμα. Και αν σε αυτήν την χένα που είναι κόκκινη πας και βάλεις μια χημική ένωση επάνω που λέγεται πιφενίλ τάδε, μετατρέπεται και γίνεται η black χένα. Έτσι. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε ένα προσωρινό τατού με διάφορα χρώματα έχουν γίνει προσθήκες μέσα άλλων ουσιών που μετατρέπουν την κόκκινη σε μαύρη. Αυτά τα προσωπερινά τατού διαρκούν 2 με 6 εβδομάδες. Φυσικά πρέπει να είναι κανείς αρνητικός, γιατί όταν ένα παιδί και αρχίζουν και το έχουν μετατρέψει σε παιχνίδι και από την ηλικία των 2, 4, 3 χρονών αρχίζει να έχει τατού, μάλλον αποκτά και μία συνείδηση ότι και μεγαλύτερο θα περάσουμε από ένα προσωρινό σε κάτι μόνιμο. Λοιπόν, αυτά που γράφονται στη βιβλιογραφία συνέχεια, ότι υπάρχει ο κίνδυνος λοιμώξεων, φυσικά στα μόνιμα τατού, τα οποία γίνονται με διάστηξη. Και κυρίως όταν γίνει λοίμωξη, ευθύνονται ο σταφυλόγκος και ο πυογόνος στρεπτόκοκος, ενώ αυξημένη είναι η πιθανότητα αυτή να είναι φυματίωση δέρματος, την οποία βλέπεις, διότι εμπλέκονται τα μυκοβακτηρίδια. Μπορεί να έχεις διάφορες αντιδράσεις οι οποίες είναι τοπικές στο δέρμα και να είναι είτε συστηματικές ακόμα αντιδράσεις. Έχουν ενοχοποιηθεί ότι ευθύνονται για νεοπλασίες και ένα πράγμα που μπορεί να γίνει ακόμη και από τα προσωρινά τατού σε άτομα που έχουν έλλειψη G6PD και στην Ελλάδα έχουν πολύ έλλειψη G6PD, να γίνει οξία εμόλυση. Λοιπόν, πρώτον να το έχουμε αυτό υπόψη μας και να είναι και ένας λόγος αποθαρρυντικός για να κάνουν τατού. Εδώ είναι για τη βάδιση που λέγαμε, έχουν μπερδευτεί τώρα τα slides εδώ. Και επιπλοκές άλλες που έχουμε από τον body piercing πια, δεν μένουμε μόνο στο τατού. Γίνονται τοπικές λοιμώξεις στον ομφαλό, στον ρηνικό χόνδρο, όπου τέλος πάντων κάνουν piercing. Πάλι τα μικρόβια τα ίδια, σταφυλόγκο, στρεπτόγκο, το πίρσιν όμως εμπλέκεται και η ψευδομονάδα πολλές φορές. Μπορούμε να έχουμε συστηματικές λοιμώξεις και κυρίως η πατήτητα Β και C
και HIV, αυτά συνδέονται εν πολλής και πόσο πιστοποιημένα, βρέστε τώρα σε αυτή τη χώρα πιστοποιημένα, ας το πούμε έτσι, δεν ξέρω εγώ, δεν μπορώ να τα πω ιατρία, χώρους που γίνεται πίρσιν. Ο τέτανος επίσης έχει παρατηρηθεί, τοξικό, toxic shock σύνδρομο και φυσικά μπορεί να γίνει βακτηριεμία και ενδοκαρδίτιδα από το πίρσιν που γίνεται. Μία άλλη μόδα είναι στο πίρσιν ότι βάζουν και στην γλώσσα τέτοια προσθετικά και εκεί μπορεί να παρατηρήσει κανείς και ευθύνονται πολύ για βλάβες της αδαμαντίνης, όπως ακουμπάει αυτό το μεταλλικό στην αδαμαντίνη, καταστρέφει την αδαμαντίνη, δημιουργεί προβλήματα έντονα ουλίτιδος και έχει παρατηρηθεί ότι κάνει και προβλήματα στην γνάθο. Στην γνάθο φυσικά γιατί κάνει περιοδοντίτιδα, γιατί καταστρέφει τα δόντια και φυσικά μετά όταν καταστραφούν τα δόντια και τα ούλα θα καταστραφεί και η γνάθος. Ότι ορισμένες φορές μπορεί να γίνει αντίδραση τοπικά του οργανισμού και να αποφραχθεί ο αεραγωγός, ιδιαίτερα όταν βάζουν στη γλώσσα που κάνουν πίρσιν, και να αναπτυχθεί και μία αντζάινα που λέγεται Ludwig αντζάινα και ήταν παλιά νεκρωτική φαριγκοαμυγδαλίτη, να την πούμε, η οποία έχει πολύ άσχημες συνέπειες. Να έχουμε αλλεργικές αντιδράσεις όταν στις χρωστικές ή στο πίρσιν, στο κόσμημα που χρησιμοποιείται, υπάρχει μέσα νικέλιο. Η σύσταση είναι, αν γίνεται πίρσιν, το κόσμημα να είναι χρυσός, το δυνατόν καθαρότερος. Αλλά φυσικά πίρσιν κάνουν ηλικίες που είναι μικρές, παιδιά τα οποία δεν έχουν τελευταία, οτιδήποτε, οπότε εξ ορισμού τα κοσμήματα που βάζουν είναι από ψεύτικα και νικελένια μέχρι περιέχουν μέσα νικέλιο που μπορεί να ευθύνεται για αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες δεν είναι τοπικές στο νικέλιο, είναι γενικευμένες οι αντιδράσεις αυτές. Για παράδειγμα έχει περιγραφεί ότι τα παντελόνια, τα τζιν που φοράνε επάνω έχουν ένα κουμπί το οποίο είναι νίκελ. Αν από κάτω δεν υπάρχει ύφασμα και το νίκελ ακουμπάει στο τείχωμα της κοιλιάς, μπορεί να έχεις αλλεργίες από το νίκελ που να εκδηλώνονται σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος και όχι τοπικά μόνο. Τοπικά μπορεί να έχεις εξ επαφής, ας πούμε, αλλά μπορεί να έχεις άλλες πιο γενικευμένες αντιδράσεις. Μπορεί να έχεις επιπλοκές από το είδος και το μέγεθος που έχουν τα κοσμήματα αυτά. Στη γεννητική περιοχή, παραδείγματος χάρη, που έχει επεκταθεί και εκεί η χρήση τους, ότι μπορεί να ευθύνονται για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, για κοιήσεις, διότι με τον απλό λόγο και πρώτο λόγο που γίνεται, διότι καταστρέφεται ή διαρριγνύεται το προφυλακτικό, και η κάκωση που γίνεται στους ιστούς. Στον ομφαλό επίσης διάφορες ομφαλίτιδες που γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή το κόσμημα που κρέμεται από τον ομφαλό εύκολα μπορεί να πιαστεί σε ένα ύφασμα, σε μία ζώνη ή οτιδήποτε και να γίνει ρήξη του πρόσθυου κοιλιακού τυχώματος. Ή στα λοβία των αυτιών, όταν πιαστεί από κάπου μπορεί να γίνει ρήξη του ιστού ή αν έχουν ιδιαίτερο βάρος αλλάζει η ανατομία του αυτιού, όπως σε ορισμένες φυλές που θα έχετε δει κλασικές φωτογραφίες, πως οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιώντας βάρος προσπαθούν να μεγαλώσουν μέρη του σώματός τους. Και φυσικά γίνονται και χιλοειδοί. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που η σύνθεση του κολαγόνου τους είναι τέτοια που κάνουν εύκολα χιλοειδή. Ποιοι τώρα είναι σε αυξημένο κίνδυνο, οι διαβητικοί φυσικά, δεν πρέπει να κάνουν τατού και πίρσιν. Αυτοί που παίρνουν κορτιζόνη, αυτοί που είναι άνοσοκατασταλμένοι για τους λόγους που λέγαμε έτσι προηγούμενα, αυτοί που έχουν τάση να δημιουργούν χιλοειδή, διότι θα γεμίσουν σημάδια, και όσοι παίρνουν φυσικά αντιπυκτικά. Αυτοί δεν πρέπει να μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες πίρσιν.
Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για το τατού και πίρσινγκ, έτσι να το έχουμε υπόψη μας, όπου ζητιέται η γνώμη μας να αποθαρρύνουμε, και πρέπει να καθοριστεί το καθεστώς που εδώ στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα. Στην Αμερική υπάρχει ειδική νομοθεσία που κανείς δεν μπορεί να κάνει πίρσινγκ εάν είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών. Έχει μπει αυτή η ηλικία. Εάν κάνει πίρσινγκ σε μικρότερη ηλικία, υπογράφει ειδικό έντυπο το οποίο θα συνυπογράψουν οι γονείς του. Και όχι να πηγαίνει στον οποιοδήποτε και να κάνει αυτή τη δουλειά. 17 τώρα. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Και φυσικά να καταβάλλεται πάντα κάθε προσπάθεια ώστε αυτός που θα τα κάνει να είναι πιστοποιημένος, να χρησιμοποιούνται όλα μιας χρήσεως και όλα αυτά δηλαδή πρέπει να γίνονται κάτω από αυστηρότητες συνθήκες. Να πω δε για την ιστορία του πράγματος ότι όταν ήμουν στο Αττικό είχαμε ξεκινήσει ένα διδακτορικό το οποίο κατά την όρεξη αυτού που έχει πιστεύω να το τελειώσει. Και τότε κοιτάζοντας ορισμένα πράγματα για το τατού και πίρσινγκ, οι αρχαίοι Έλληνες δεν παρενέβαιναν στο σώμα τους ποτέ. Δεν κάνανε ούτε τατού ούτε πίρσινγκ. Και λέγανε ότι τατού και πίρσινγκ κάνουν μόνο οι βάρβαροι και μάλιστα οι σκύθες. Το είχαν κολλήσει στους σκύθες αυτό. Λοιπόν. Αυτό. Λοιπόν, τώρα να πω ένα-δυο πράγματα για το εμβόλιο της γρίπης που το έχετε ακούσει 100 φορές γιατί απλώς ήθελα μερικές απορίες να λυθούν. Κλασική διαφάνεια που τη βλέπατε και στα σεμινάρια τελευταία είναι εάν μέχρι την πρώτη εβδόμου του 2017, αυτό το καλοκαίρι, έχουν χορηγηθεί 2 ή και περισσότερες δόσεις σωρευτικά, όχι τη μία χρονιά και την επόμενη, σωρευτικά, τότε χρειάζεται να γίνει μία δόση του εμβολίου φέτος. Εάν όμως είναι άγνωστο ή δεν είχε γίνει αυτό, οι δόσεις πρέπει να είναι 2 και μιλούμε πάντα για το φάσμα ηλικιών 6 μηνών, 8 ετών. 8 ετών συμπληρωμένα. Γιατί τώρα υπόθηκε αυτό το πράγμα και όταν πρέπει κανείς να το εξηγεί για να το καταλαβαίνει. Διότι όταν πούμε 2007 μείον 8 που λένε μας κάνει 2009. Το 2009 είχαμε την πανδημία γρίπης από τον Ι1Ν1 στέλεχος Καλιφόρνια και το στέλεχος αυτό έκτοτε περιλαμβάνεται σε όλα τα εμβόλια που γίνονται ετήσια. Έτσι, άρα έχει δημιουργηθεί ικανή ανοσία σε αυτό το στέλεχος το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινότητα. Αυτός είναι ο λόγος που τροποποιήθηκε έτσι το σχήμα και είπανε από τότε μέχρι τότε να γίνονται μία δόση ή δύο δόσεις. Αυτός είναι ο λόγος έτσι και καταλήγουμε στην πανδημία του 2009 που έγινε μαζικός εμβολιασμός και έκτοτε τα εμβόλια γρίπης πάντα έχουν το στέλεχος Καλιφόρνια μέσα. Άλλη, γι' αυτό αν είχατε περιέργεια. Και ένα από τα πράγματα που έχει όταν διαγνώσουμε γρίπη να δώσουμε νευραμινιδάση, αναστολέα της νευραμινιδάσης, το κοινό ταμιφλού. Αυτό όμως πού θα το δώσουμε, σε όλα τα παιδιά θα δίνουμε ταμιφλού. Λοιπόν, η χορήγηση ταμιφλού δεν σχετίζεται με το εμβόλιο, είναι δύο άσχετα πράγματα. Έτσι, ανεξάρτητα λοιπόν από την εμβολιαστική κάλυψη για τη γρίπη ή από το χρόνο που έχει παρέλθει από την έναρξη της λίμωξης. Καλύτερο είναι να το δώσεις νωρίτερα όσο το δυνατόν. Παλιότερα λέγανε αυστηρά τα 2 πρώτα 24 ώρα. Αν δεν το δώσεις εκεί μην το δώσεις καθόλου. Τώρα αυτό έχει αναθεωρηθεί και δεν έχει σχέση. Λοιπόν, αλλά σε ποιους. Σε αυτούς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με γρίπη και είτε έχουν είτε δεν έχουν επιπλοκές και ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους, από τη στιγμή που είπες αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί έχει γρίπη και χρειάζεται νοσοκομιακή νοσηλεία, εσύ είσαι γιατρός και έβαλες γιατί θέλει νοσοκομιακή νοσηλεία, πρέπει να του δώσεις ταμιφλού. Διότι να το βάλεις στο νοσοκομείο και να κάθεσαι να τον κοιτάς,
Ακόμη και επιπλοκές να μην έχει, δεν έχει λογική δηλαδή. Λοιπόν, παιδιά με γρήπη ανεξαρτήτως βαρύτητος που ανήκουν σε ομάδες που αναμένουμε να μας κάνουν επιπλοκές. Άμα έχεις ένα μηνοκιστική και κολλήσει γρήπη, λες, άμα δεν κάνει επιπλοκές κι αυτός, που έχει αποφρακτική πνευμονοπάθεια, που έχει άσθημα, που έχει τι μεταβολικά, που έχει διαβήτη ή όλα αυτά, αυτοί είναι υποψήφιοι ότι όταν πάθουν γρήπη θα κάνουν επιπλοκές. Αυτοί θέλουν τα μυφλού. Και παιδιά φυσικά που, με γρήπη που συμβιούν με άτομα ηλικίας κάτω των 6 μηνών που δεν μπορείτε να τα εμβολιάσετε ή υπάρχουν στο περιβάλλον άτομα με άλλες υποκείμενες καταστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να τους δώσεις ως ελταμιβίρ, έτσι. Και όχι σε οποιοδήποτε παιδί έχει γρήπη ότι θα δίνουμε τα μυφλού. Λοιπόν, αναφυλακτική αντίδραση στα εμβόλια γενικώς, αλλά και στο εμβόλιο της γρήπης, είναι εξαιρετικά σπάνια. Μία περίπτωση ανά 1 με 2 εκατομμύρια, εξού. Και ενώ παλιότερα κάνοντας το εμβόλιο της γρήπης λέγανε αν έχεις κάνει αντίδραση στο εμβόλιο της γρήπης να μην κάνεις εμβόλιο. Ήταν, ξέρω εγώ, σοβαρή. Ή πιο σοβαρή, να κάνεις εμβόλιο αλλά στο κάνει αλλεργιολόγος. Ή λιγότερο σοβαρή. Κάν το, αλλά κάτσε και μια ώρα στο ιατρείο απ' έξω. Η American Academy λέει δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Και η αντίδραση είναι εξαιρετικά σπάνια και δεν πρέπει να είναι λόγος ότι δεν θα κάνει κανείς εμβόλιο ή θα ληφθούν εξτρά, ας πούμε, μέτρα. Λοιπόν, άλλο πράγμα που ήθελα να πω για τα εμβόλια για τα οποία ακούμε κάθε φορά και διαβάζουμε διάφορα είναι, έχει αναρωτηθεί κανείς τι περιέχουν τα εμβόλια και γιατί τα περιέχουν μέσα τους αυτά τα πράγματα. Πρώτον, μεν έχουν ανοσοενισχυτές. Ότι σκοπός είναι να αυξηθεί η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού, να μειωθεί η φλεγμονώδης αντίδραση που θα κάνει και να δοθεί μικρότερη δόση αντιγόνου. Κλασικό παράδειγμα, στην πανδημία της γρήπης του 2009, τα εμβόλια που κάναμε στην Ελλάδα είχαν ανοσοενισχυτή, τα εμβόλια που κάνανε οι Αμερικανοί δεν είχαν ανοσοενισχυτή. Διότι οι Αμερικανοί είχαν, εκεί τα παρασκευάζανε, πήρανε πολύ μεγάλες ποσότητες αντιγόνου και εμβολιαστήκανε χωρίς ανοσοενισχυτή και έναν καινούριο ανοσοενισχυτή που κατηγορήθηκε μετά. Ενώ στην Ευρώπη δώσανε μικροποσότητες και αναγκαστήκαν οι Ευρωπαίοι να φτιάξουν εμβόλια με μικρή δόση αντιγόνου αλλά με μεγάλη δόση ανοσοενισχυτού. Και από τους ο κλασικός ανοσοενισχυτής που χρησιμοποιείται στα εμβόλια όταν διαβάζεται είναι υδροξίδιο του αργυλίου ή φωσφορικό αργύλιο. Δέστε, μετά αφού τελείωσε η ιστορία με τον υδράργυρο στα εμβόλια, στο κίνημα που έχει αναπτυχθεί κατά των εμβολίων και ότι φταίει η θειομερσάλη και το υδράργυρος που ήταν μέσα, τώρα έχει αναπτυχθεί ένα άλλο πράγμα με το αλουμίνιο που είναι σε αυτό τον ανοσοενισχυτή. Λοιπόν, όταν κάνεις όλους τους βασικούς εμβολιασμούς του πρώτου εξαμήνου, το παιδί θα πάρει 4 μιλιγκράμμ αλουμίνιο. Όταν θυλάζει τη μάνα του αποκλειστικά τους πρώτους 8 μήνες από το μητρικό γάλα θα πάρει 8 μιλιγκράμμ αλουμίνιο και όταν παίρνει γάλα φόρμουλα θα πάρει 40 μιλιγκράμμ αλουμίνιο. Έτσι, είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε, ότι να παίρνουμε περισσότερο από τη μάνα μας ή από το τεχνικό γάλα και όχι από τα εμβόλια τα οποία θα κάνουμε και δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που μηχανεύονται τελευταία. Λοιπόν, ένας άλλος ενισχυτής είναι αυτός που λέει α504 που είναι μια τοξική ενδοτοξίνη και αυτόν τον ανοσοενισχυτή τον έχει το εμβόλιο Cervarix. Πληροφοριακά το εμβόλιο Cervarix που έχει τους ορότυπους 16-18 HPV για τον καρκίνο της μήτρας στην Αμερική αποσύρθηκε από την κυκλοφορία μετά την κυκλοφορία του ενεαδύναμου πλέον εμβολίου, δεν είχε καμία λογική να κυκλοφορεί ένα διδύναμο εμβόλιο. Και επίσης άλλος ανοσοενισχυτής είναι ο MF
59, το οποίο είναι σκουαλένιο. Αυτός ο ανοσοενισχυτής είχε χρησιμοποιηθεί στα εμβόλια της γρίπης του 2009 που κάναμε στην Ευρώπη και έχει κατηγορηθεί γι' αυτό. Λοιπόν, τα εμβόλια έχουν και συντηρητικά μέσα, τα οποία τα συντηρητικά τα θέλουμε για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του εμβολίου. Και εκεί ήταν η θημεροσάλη ή θιομερσάλη όπως τη λένε, και η οποία έχει φύγει τώρα από όλα τα εμβόλια. Δεν υπάρχει η θημεροσάλη στα εμβόλια. Και υπάρχουν και αντιβιωτικά μέσα, όπου είναι στρεπτομικίνη, πολυμυξίνη, νεομικίνη και γενταμικίνη. Αυτά τα τέσσερα αντιβιωτικά είναι συντηρητικά. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχετε ένα παιδί το οποίο έχει αλλεργία στις λακτάμες, μην φοβάστε ότι θα σας κάνει αλλεργία στο εμβόλιο, διότι τα εμβόλια δεν έχουν λακτάμες μέσα. Έτσι. Λοιπόν, έχουν σταθεροποιητές μέσα τα εμβόλια, που σκοπός είναι να αποφευθεί η αποδόμηση του αντιγόνου από τη θερμοκρασία, να μην προσκοληθεί το αντιγόνο στο γυαλί από το μπουκαλάκι, και τέτοια είναι πρωτεΐνες, ζάχαρα, αμινοξέα και διάφορα αυτά. Οπότε είναι παράγοντες που είναι απαραίτητοι και είναι φυσικοί παράγοντες. Το λέω διότι μια εταιρεία που βγάζει το Priorix λέει το δικό μας είναι καλύτερο εμβόλιο διότι έχει σταθεροποιηθεί αλβουμίνη μέσα. Εντάξει. Και το άλλο έχει ζελατίνη και το άλλο έχει αμινοξέα. Δεν έχουν καμία αξία αυτά. Λοιπόν, τα εμβόλια επίσης περιέχουν μεταφορείς. Αυτό γίνεται για να αυξηθεί η ανοσογονικότητα. Δηλαδή, εδώ είναι τα συζευμένα εμβόλια. Επειδή ξέρουμε ότι ο πολυζαχαρίτης δεν είναι καλό αντιγόνο, του έχουν βάλει έναν μεταφορέα επάνω, έτσι, όπου είναι τοξοειδές του τετάνου, τοξοειδές της διφθερίτιδος ή αυτήν που βλέπουμε, μια πρωτεΐνη CRM 197, που είναι μια τοξική τοξίνη διφθερίτιδος με τεχνητή σύνθεση, και σκοπός είναι ακριβώς να παρουσιάσουν τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα όχι τον πολυζαχαρίτη αλλά την πρωτεΐνη που είναι καλό αντιγόνο. Και υπάρχουν και διάφορα υπολείμματα μέσα στο εμβόλιο, μεταξύ των οποίων υπάρχει πρωτεΐνη μαγιάς, έτσι, και υπάρχει και ένα κυταρικό DNA. Το λέω γιατί πέρυσι πρόπερσι μία εταιρεία για να ανταγωνιστεί την άλλη έλεγε ότι σε ανάλυση γονιδιακή γενετική που έγινε του εμβολίου βρέθηκε κάτι DNA ενός πλασμιδίου τάδε. Αυτά δεν έχουν καμία αξία και μένουν ως υπολείμματα τα οποία δεν έχουν καμία δράση. Λοιπόν, εδώ να σας δείξω και μερικές εικόνες. Αυτό το παιδί έχει μια κλασική, είναι κλασική εικόνα της incontinentia pigmenti, έτσι, ακράτειας χρωστικής, εμφανής αλλοιώσεις από τότε που γεννιούνται, και άμα δείτε ότι οι δερματικές αλλοιώσεις έχουν με αυτόν τον φυσαλιδόδη χαρακτήρα και είναι κατά τις γραμμές αυτές που λέγονται γραμμές του Μπλάνσκο. Έτσι βλέπετε μια γραμμή που πηγαίνει έτσι πέρα και στο πόδι, έτσι επάνω, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της νόσου. Άλλο πράγμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι την ψώρα. Έτσι, και πρέπει να προσέχουμε στα παιδιά αυτά που ξύνονται ιδιαίτερα τη νύχτα, το ξέρουμε, την εικόνα που μπορεί να πάρει κανείς και να μην καταλαβαίνει τι εξάρθημα είναι αυτό από κοιλίδες και βλατίδες και φυσαλίδες και όλα αυτά, και αν ψάξει πολύ θα δει ότι υπάρχουν και αυτοί οι μικροί, να εδώ φαίνεται, ή αυτοί οι σύραγγες που κάνει αυτό το παράσιτο έτσι στο δέρμα. Και ένα άλλο φαίνεται και εδώ, να του, αυτή η σύραγγα. Έτσι. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε μεγενθητικό φακό και καλό είναι στο ιατρείο να πάρουμε και αυτό που λέγεται δερματοσκόπιο. Έτσι, που είναι σαν ένα οτοσκόπιο που μεγενθύνει αρκετές φορές και να βλέπετε το δέρμα με λεπτομέρεια. Λοιπόν, εδώ κοινά
πράγματα που βλέπουμε κάθε μέρα, δερματίτιδα εξ επαφής. Έτσι. Ή εδώ σε αυτά που έχουν διάρειες, κυρίως αυτή την κλασική εικόνα που βλέπουμε. Προσέξτε ένα πράγμα, ότι στις δερματίδες εξ επαφής, άμα δείτε οι μυροβουβονικές πτυχές, μένουν καθαρές. Ενώ εκεί που είναι κάντιντα, αυτή η διάκριση δεν γίνεται, αυτό είναι κάντιντα. Το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτές οι μικρές δορυφόρες, στρογγυλές κοκκινιλίτσες που κάνει στην περιφέρεια. Αυτό είναι κάντιντα. Και οι μυροβουβονικές πτυχές συμμετέχουν με όλη αυτή την ερυθρότητα, ενώ στην εξεπαφής δεν συμμετέχουν. Λοιπόν, και εδώ επίσης βλέπετε ότι αλλοιώσεις που γίνονται στο δέρμα, από σταφυλόκοκο είναι αυτό, έτσι, σταφυλόκοκος που ρίχνεται και αφήνει γύρω-γύρω κάτι σαν λεπάκια με μια κόκκινη βάση. Και εδώ, άμα δείτε την αλλοίωση αυτή δερματική, θα δείτε ότι είναι κόκκινη γύρω-γύρω. Έτσι, σταφυλόκοκος. Και αυτό εδώ, κλασική εικόνα στρεπτοκοκκικής προκτήτιδος. Έχουμε μιλήσει για αυτή, είναι κατ' επανάληψη. Ο πυογόνος στρεπτόκοκκος κάνει αυτές τις εικόνες, που άμα δείτε λίγο θα δείτε ότι μέσα έχει και είδημα ο βλενογόνος, ενοχλούν πάρα πολύ και πιάνουν και τους βάλουν διάφορες αλυφές και εκείνο και τ' άλλο, ενώ το παιδί θέλει αντιβιωτικό. Λοιπόν, εδώ να δούμε πάλι, βλέπετε αυτό το κυλιδοβλατιδόδες εξάνθημα, το οποίο είναι κλασικό εξάνθημα που κάνουν οι εντεροειοί. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του ποιο είναι, ότι οι βλάβες είναι συμμετρικές, άμα τις δείτε. Και τις πιο πολλές φορές τι εικόνα παίρνει, παίρνει αυτήν που λέμε του συνδρόμου, τώρα μου διαφεύγει. Τέλος πάντων, έχει... Όχι αλληλική υποχθήρα. Όχι, όχι, όχι. Αν το θυμηθώ. Λοιπόν, όσο και να πει στο μυαλό μου, λοιπόν, έντερο ιός. Και εδώ φυσικά HPV από μία μαμά η οποία είχε ίδια HPV στην ανάλογη περιοχή και δεν πρόσεχε την ατομική της υγιεινή και στην περιποίηση του παιδιού δεν είναι άλλης φύσεως, έχει αναπτύξει αυτά τα κονδυλώματα. Αυτές και αυτές οι αλλοιώσεις στο δέρμα, δέστε πώς είναι, που είναι μύκητες, μυκητίαση. Στο Αττικό θυμάμαι, είχαμε δει μερικά παιδιά έτσι, με μυκητίαση, δεν είναι κοινή δερματική λίμωξη. Λοιπόν, 2-3 πράγματα ακόμη που θεώρησα ότι έχουν σημασία. Περί αμυγδαλικά αποστήματα. Λέγαμε προηγουμένως για την ηλικία, πώς μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Περί αμυγδαλικά αποστήματα βλέπουμε συνήθως στις ηλικίες από 8 ετών και προς την εφηβική ηλικία βλέπουμε περισσότερο. Σε πολύ σπανιότερα στις μικρότερες ηλικίες. Στις μικρότερες ηλικίες βλέπουμε ευκολότερα οπισθοφαρυγγικά αποστήματα, πλαγιοφαρυγγικά και τέτοια. Περί αμυγδαλικά είναι προς την ηλικία της ύβης. Και εδώ, επίσης από ένα άλλο άρθρο, όπου και σε αυτή τη δουλειά, την εργασία, απλώς φαίνεται ότι το μεγάλο πλήθος είναι από την ηλικία των 8 ετών πηγαίνοντας και προσεγγίζοντας την ηλικία της ύβης και μεγαλύτερα. Λοιπόν, εδώ όμως τι ήθελα να επιστήσω στην προσοχή, ότι στο περιαμυγδαλικό απόστημα, άμα δει κανείς τα παιδιά της ηλικίας κάτω των 12 ετών και όσο πιο μικρό είναι, έχουμε πυρετό στην πολύ μεγάλη αναλογία. Όσο μεγαλώνει το παιδί, έχετε περιαμυγδαλικά αποστήματα, τα οποία δεν έχουν πυρετό. Μπορεί άνετα, όσο και να σε ξενίζει, απόστημα-απόστημα και απουσιάζει ο πυρετός. Λοιπόν, δεν είναι απαγορευτικό της διάγνωσης η απουσία του πυρετού. Και αν προσέξετε και εδώ λίγο πιο πέρα, ότι ήθελα να πω κάτι, ότι όσο είναι πιο μικρό παιδί, δεν έχει τρισμό, όσο μεγαλώνει στην ηλικία κάνει και τον χαρακτηριστικό τρισμό που γίνεται από την διήθηση,
του Άνω, πώς λέγεται, σφιχτήρας του Φάργκος. Είναι ένας μυς κοντά στους πτερυγοειδείς μυς εκεί. Λοιπόν, ας μείνει αυτό, ότι στα μεγαλύτερα παιδιά απουσιάζει ο πυρητός, έχεις όλα τα άλλα ευρήματα, την ασυμμετρία μέσα του φάριγγα, τους διογκωμένους ετερόπλευρα πρόσθιους τραχυλικούς λεμφαδένες. Πριν μέρες με είχε πάρει μία μαμά για την κόρη της που είναι στο Λονδίνο, σπουδάζει, αυτό το παιδί το έβλεπα από μικρό, και μου λέει πονάει ο λαιμός της όταν καταπίνει, δυσκολεύεται να ανοίξει και το στόμα της, και πήγε στον τσιπία, πήρε το παιδί και είπε να πάρεις λοιπόν και δεν έχεις τίποτα άλλο. Και με την περιγραφή που έκανε η μαμά καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά με ετερόπλευρο άλγος, με φαρυγγαλγία, με να μην μπορεί να ανοίξει το στόμα, ας απουσίαζε ο πυρετός. Λέω στη μαμά, για πες της να προσπαθήσει όσο το δυνατόν να ανοίξει το στόμα της στον καθρέφτη. Και με παίρνει σε λίγο και μου λέει, βλέπει, αφού την είχα καθοδηγήσει αναλόγως, ότι ο λαιμός δεν είναι, είναι ασύμμετρος. Η σταφυλή της έχει πάει στην άλλη πλευρά. Λέω, πες του παιδιού να πάει στο νοσοκομείο, γιατί έχει περιαμυγδαλικό απόστημα. Όταν πήγε στο νοσοκομείο, το βάλανε μέσα και νοσηλεύτηκε φυσικά. Είναι από αυτές τις αηδίες που κάνουν οι αγγλικοί ιατρικοί, ας πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και εκείνο που ήθελα για τα περιαμυγδαλικά, πάλι να θυμίσω, στρεπτόκοκκι, βίριντανο, σπιογόνι και οτιδήποτε, και τι άλλο όμως, αναερόβια και κυρίως φιουζομπακτήριουμ. Αυτό το νουκλεάτουμ, το νεκροφόρουμ σε μικρότερο ποσοστό, που σημαίνει περιαμυγδαλικό απόστημα, τι θέλει. Θέλεις ένα αντιβιωτικό που θα πιάσει στρεπτοκόκκους, και θέλεις οπωσδήποτε να πιάσεις αναερόβια. Αναερόβια. Έτσι, γι' αυτό ο καλός σύμμαχος στην αγωγή είναι η κλινταμικίνη, δεν σε καλύπτει όλες τις φορές, να μπει μετρονιδαζόλη. Έτσι. Εντάξει, ναι, μπορεί να πιάσει, αλλά αυτά τα νεκροφόρουμ και τέτοια δεν τα πιάνουν. Η μετρονιδαζόλη τα πιάνει μόνο. Πιάσει τα θετικά τα πέρα. Ναι. Εντάξει, ωραία. Μπορείς, εγώ απλώς λέω, Τάσο, ότι το σχήμα σου να αποτείνεσαι στα γκράμ θετικά, στρεπτοκόκκους, θέλεις εσύ να μην βάλεις και διαμπικυλίνη και να βάλεις την σουλμπακτάμι, ας πούμε, οτιδήποτε. Και μετά να κοιτάξεις να είσαι καλυμμένος καλά για τα αναερόβια. Το πιάνεις αυτό, γιατί ίσως όχι όλα. Δεν τα πιάνεις όλα, ναι, δεν τα πιάνεις αυτό. Άρα δεν βάζεις δύο αντιβιωτικά. Δύο αντιβιωτικά, σε συνδυασμό πηγαίνεις. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σχολιάσω περί τόρση, περί αμυγδαλικό απόστημα μετά την αμυγδαλεκτομή. Μη σημαίνει ότι επειδή βγάλαμε τις αμυγδαλές δεν μπορεί να γίνει περί αμυγδαλικό απόστημα, και θα δείτε εδώ πέρα που λέει ότι η πιθανότητα μπορεί να υπάρχει μία φίστουλα, μία επικοινωνία, και από κάτω εκεί που αυτόν που λένε περί αμυγδαλικό, στην πραγματικότητα να είναι κάποιο εμβριολογικό υπόλοιμα από τα βραχιακά τόξα και να έχει γίνει κάποια φίστουλα εκεί. Υπάρχουν κάτι αδένες που λέγονται αδένες του Βέμπερ, και επίσης νοσήματα από τα δόντια μπορούν να επεκταθούν και να κάνουν εικόνα περί αμυγδαλικού αποστήματος. Έτσι το λέω. Να το έχουμε υπόψη μας ότι βγάλαμε τις αμυγδαλές, αλλά απόστημα περί αμυγδαλικό μπορεί να γίνει, και οι εξηγήσεις είναι αυτές. Θα προβάλλει σαν κανονικό περί αμυγδαλικό. Εκτός όμως από τα περί αμυγδαλικά υπάρχουν και τα ενδοαμυγδαλικά αποστήματα. Μέσα στην ίδια την αμυγδαλή. Και να, ένα παράδειγμα εδώ με την αξονική, το απόστημα είναι μέσα στην ίδια την αμυγδαλή. Και η κλινική προβολή, λέει, των αρρώστων αυτών, ποια είναι. Είναι ότι έχεις φαρυγγαλγία, ότι έχεις οδυνοφαγία, όπως έχεις όλα αυτά τα αποστήματα και τις φλεγμονές, ότι έχεις πυρετό,
στο ένα το αμυγδαλικό, ότι φυσικά η διόγκωση είναι ετερόπλευρη και υπάρχει ένα bulging ή fullness στην αντίστοιχη περιοχή, τόσο που σου φαίνεται ότι είναι περιαμυγδαλικό, ενώ στην πραγματικότητα είναι ενδοαμυγδαλικό απόστημα. Θα μου πείτε, αυτό διαφέρει? Διαφέρει μόνο με την έννοια μετά τι θα κάνεις. Αν θα κάνεις αμυγδαλικτομία, αυτά, ας πούμε, τα ενδοαμυγδαλικά αποστήματα πηγαίνουν πολύ καλά με τα αντιβιωτικά. Έτσι. Και παράγονται στη συνήθεια, στρεπτόκοκκι εκεί που είναι, και σε πολύ μικρότερο ποσοστό αναερόβια. Έτσι, δεν έχω τίποτα άλλο, απλώς είπα να σας δείξω αυτά τα κοινά πράγματα που βλέπουμε. Καλή τάση. Ναι, είναι άλλη συζήτηση τώρα αυτό. Εάν ο παιδίατρος το παιδί στο ιατρικό, μάλιστα μικρού, δεν θεωρείται ότι είναι λάθος? Όχι, δεν θεωρείται ότι είναι λάθος. Ναι, αλλά προκειμένου να περιορίσω με αυτό και να μην μείνει ότι είχαμε 50.000 γρήπη, ξέρω εγώ, στον ακομμάτι της Αττικής, 50.000 θα πάρουν τα μυφλού. Ας βάλουμε αυτό τουλάχιστον που θα μπει στο νοσοκομείο, που θα έχει ένα εξαμηνήτικο μέσα στο σπίτι ή έναν άνθρωπο που είναι σε κίνδυνο, και αυτόν που έχει βασικό νόσημα, που λέει αυτός όταν περάσει γρήπη θα την περάσει βαριά. Για τα υπόλοιπα, ναι, αλλά για την εισαγωγή λιγάκι, επειδή τα κριτήρια... το ξέρω, ναι. Αλλά και τουλάχιστον... Αυτό αντιστρέψουμε. Ναι. Αλλά ας μείνουμε τουλάχιστον ότι σωστά βάζεις ένα παιδί στο νοσοκομείο και άπαξ και έκρινες ότι πρέπει να μπει, δώσ' του τουλάχιστον τα μυφλούς. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ.